Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Θέλω, Κωνσταντίνε, και φάτο σήμερα, 8 και 10 και 11 μπήκαμε. Πες μια καλημέρα, προλαβαίνεις τώρα. Μέρα. Ένα bonjour, μέρα, καλό μήνα να πούμε. Νοέμβρη, αρέσει ο Νοέμβρη. Βροχερός, κρύο, έπεσε. Κάποιοι θα γεννηθούν, κάποιοι θα πεθάνουν τον Νοέμβρη. Καλά, αυτό συμβαίνει σε όλους τους μήνες. Κάποιοι θα γίνουν καλά, κάποιοι θα αρρωστούν. Είτε πω είτε δεν πω. Ναι. Αυτό που είναι κατασκευασμένο από το σύμπαν να γίνει. Ναι. Θα από γίνει. Το σύμπαν να γίνει. Από το σύμπαν. Το σύμπαν είναι το καντήλ με το λάδι, άμα τελειώσει. Δεν έχει καντήλ, δεν έχει λάδι. Είναι τα άστρα του ουρανού. Τα άστρα του ουρανού, άστρα να με μαλώνεται. Ναι. Εντάξει, Κωνσταντίνε, τώρα αυτή είναι δικιά σου κοσμοθεωρία. Έχει ένα βίντεο εδώ, σ' άλλο γίνεται με ένα μικροπολιτή που τον πιάσα στο μετρό του συντάγματο. Ποιο τον έπιασε. Και ένα αστυνομικό και αυτό το βίντεο το τραβούσε κάποιο και έγινε τώρα θέμα. Αφήσαμε τα κορίτσια που κάνανε ένα λεπτό. Γιατί, ποιο είναι ο άλλο, γιατί είναι άλλο. Γιατί προσπαθεί τόση ώρα ο αστυνομικό να τον πιάσει, ο άλλο ανθίσταται, έτσι. Άμα ανθίσταται, θα φάει ξύλο. Τι άμα ανθίσταται. Να, τραβιέται από εδώ. Έλα λεπτό, ρε φίλε. Με σταματάει εμένα. Τρέχω με 160 στον δρόμο. Με σταματάει ο χωροφύλακας. Σταματάει ο Δίας και του λες. Μα τα πάνε χθες οι Δίας. Με άλλο αυτό τι λέω. Αχ, πάω του κάνω τσαμπουκά. Όχι, δεν κάνει τσαμπουκά. Παγορεύεται. Λοιπόν, πριν 5 χρόνια με πιάνει με το όπλο. Στο πόρτ μπαγκάζ. Σε πιάσαν. Με κάνει έλεγχο. Ραπτόπουλο σε ραπτόπουλο. Κουλιανός, όλοι είμαστε. Είτε είναι ο Βαρδινογιάννης. Είτε είναι ο Βαρδινογιάννης. Κανονικά. Κανονικά έτσι έπρεπε να είναι. Σε πιάνει. Λέει έλεγχο. Ωραία. Ανοίγει το πόρτ μπαγκάζ από το κόρτο. Πιάνει. Βλέπει ένα μάγνουμ. Όχι. Του λέω ναρκωτικά δεν θα βρει. Έχω ένα όπλο, λέω εκεί κάτω. Α, του το πες εσύ. Αφού θα το ψάξει, μου κάνει άλλο κάτω το πόρμα. Ναι. Έχεις, λέει, όπλο και σου φαίνεται, λέω, παράξενο. Λέει, είναι παράνομο. Το ξέρω, λέω, ότι είναι παράνομο. Έχω όπλο κατ' οχή όμως. Ναι. Τέλος πάντων, θα πάμε μέσα. Πάμε που θες, του λέω. Δηλαδή, θα τσακωθώ τώρα με τον χωροφύλακα. Θα πιαστώ. Θα κάνω. Ο μικροπολιτής είναι μάγκας, είναι. Δηλαδή, άμα πάει στην Αμερική. Εδώ τώρα, κοίτα σε πήγαινα. Τι έκανε το μάγκα. Αυτή η πατέντα, γιατί έχω πάει. Αυτή η πατέντα να τσακώνεσαι με τον αστυνομικό είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα να κάνεις. Τι τσακώνεσαι. Άμα πας στην Αμερική δεν έχει. Σου βγάζουν το σιδερικό. Σου γυρίζουν ανάποδα, σου περνάνε τις αλυσίες και στείλουν μέσα. Τι θα πει. Ακόμα και για τον πέταξε ένα χαρτάκι. Τώρα δηλαδή, τι είμαστε υπέρ του μικροπολιτή ή υπέρ του αστυνομικού εδώ πέρα. Τις τάξεις. Εγώ είμαι υπέρ του αστυνομικού. Εγώ είμαι υπέρ της τάξης. Τώρα, άμα βγει κάποιος και πει, ναι, σωστό αυτό που θα πει, ναι. Γιατί δεν πιάνουν τον Κοντομινά που χρωστούσε 80 εκατομμύρια και πιάνουν τον μικροπολιτή. Σωστό και αυτό. Γιατί υπάρχει ο νόμος του ισχυρού. Καπιταλισμός. Τα πάμε. Αυτά είναι δεδομένα. Ναι. Οπότε ο αστυνομικός, του λέει ο άλλος ο κουρούμπαγλάς από πάνω ο υπουργός, τον άλλο τον Καλονά, θα πάρει πιάσει αυτούς. Πάει ο αστυνομικός, πάει τον πιάσει. Έχει καμιά διάθεση, νομίζει ο μπάτσος, να πάει να μαλώνει με τον μικροπολιτή. Όχι, ρε, όχι, καμία σχέση. Αλλά σου λέω εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς. Ναι. Τον αστυνομικό τον βλέπουμε και σαν. Και τι έκανε. Είδα ένα βίντεο το οποίο ούτε βία είχε αυτό. Τίποτα, προσπαθούσε να τον συλλάβει. Ούτε κανένα μπουνίδι τον έδωσε. Ούτε κανένα ροπαλίδι τον έδωσε. Ξέρεις πως πάνε, εγώ τον ανησιό μου που ήταν Αμερική 5-6 χρόνια. Μου λέει Σούζα, λέει, ήμασταν μην πω με τις πάνες. Εγώ δεν πήγα να κάνω μαγιά. Με τις πάνες λέει ήμασταν. Είχα εδώ λέει είμαστε κουλ. Στην Ολλανδία κάτι να αντιμιλήσω. Α, τα άλογα εσύ φοβήθηκες. Ήρθε ο κόλος του αλόγου, πιο μεγάλο από το Βενιζέλο. Τα άλογα τα σκυλιά. Φίλε, άμα θέλουμε να βρούμε. Μαγιά. Ναι, άμα θέλουμε να βρούμε τρόπους. Θέλει να κάνεις το μαγιά, θέμα ναι. Και με τη βία εδώ πέρα, να ξεσφάσει. Ω, πολιτσία φωνάζω, έρχονται δύο τύποι. Ο ένας σαν τον Στέφανο, τον πω τη Μαρμίτα, τον Καραβουσιάνο. Στεφανάκος. Ένας σαν τον Ανδρώνη δεύτερο. Ψυχούλα. Ναι. Δύο τύποι λέει, what's your problem? Αυτό το πες πολύ καλά το αγγλικό. What's your problem, my friend. Σαν σήμερα πες μου τι έχει γίνει σαν σήμερα, φίλε. Τι είναι σήμερα. Έχει γίνει. Σήμερα είναι 1η του Νοέμβρη. Γιορτάζει ο Αργύρης. Έχει κανένα Αργύρη. Ανάργυρο. Του Σελιαρέλη. Δικό μου άνθρωπο. Ναι, Αργύρης. Άλλος Αργύρης που μας έρχεται. Έχω του Τέο του Γλυκίδη τον ανιψιό, τον αδερφό. Ναι. Μ' αρέσει που θυμάσαι όλα τα επίπεδα. Άλλο Αργύρη έχουμε έτσι σε Αργύρης. Δεν μου έρχεται κανένα. Πεδουλάκης, γιόρταζε χθες. Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός. Άντερε Πανάθα. Ο Πεδουλάκης μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει, ρε, τι που σε αρέσει ο Πεδουλάκης. Γιατί δεν σε αρέσει προπονητή. Όχι, δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν σ' αρέσει. Δεν τον έχω για το πλεύελ προπονητή. Πάει το Φλεβαράκι. Καλά, εγώ είμαι ούτω άλλω δεν είμαι το. Και το Σκουρόπουλο. Δεν τον παίρνω, δεν τον θέλω με το Σκουρόπουλο. Δεν τον θέλω το Σκουρόπουλο. Δεν είναι, φίλε, αυτό τώρα ο Σκουρόπουλο. Ευτυχώς δεν τον πήραμε. Εγώ αν είμαι ο Σκουρτόπουλος θα αυτοκτονούσα. Γιατί ρε φίλε αυτοκτονούσα. Να μην με θέλει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Όχι, δεν έγινε έτσι. Το λιμόνα δεν έγινε έτσι. Να είμαστε σωστοί. Το λιμόνα μην με θέλει. Ο Σκουρτόπουλος ήθελε εγγυήσεις για το πώς θα πληρωθεί και για το ποιους παίχτες θα πάρει ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ δεν του τις έδινε. Έτσι, να είμαστε ακριβείς. Το νερό. Αλλά ο φίλος μου ο Γιάνκοβιτς τι έκανε.
Θα δούμε τώρα, θα σου πω τώρα. Με πήρε τηλέφωνο. Τι λέει ο Γιάνκοβιτς. Λέει, θα, λέει, τι λέει. Θα τηλεοπτικά θα σα δώσω. Έλα, βρε σοβαρό να τελειώνουν. Μην τυχόν και πατήσει το πόδι σου. Χαλάσει μεταγραφή, ε. Κάγιο, ναι, του, του, είναι φίλο. Τι χαλάσει μεταγραφή. Πάνε, λέω, παίξει στην Ιαρή. Πάνε, παίξει στο Φίλιππο Αγίου Φανουρίου. Στο Sporting. Πάνε όπου θε, πάνε. Ναι. Δεν πρόκειται να πάρει φράγκο. Έλα, ρε, εσύ. Ένα μπάν έχει ο Πάοκ. Μόνο τον κουρμπάλι χρωστάει. Του πληρώνει όλου. Ένα μπάν έχει, ένα μπανάρισμα. Δεν έχει τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω μανάρισμα. Θα πληρώσει και το. Του λέω τώρα τι πάει να μπλέξει τώρα με τον Πάοκ και τον Άρη. Και ο Άρη τον ήθελε. Ξανά τηλέφωνο. Ρε, μην έρχεσαι, του λέω. Είσαι φίλο μου, θα σε βλέπω συχνά. Ναι. Μαρμίτα θα έρχεται και τα λοιπά. Αλλά, αλλά... Είναι καλό μου φίλο. Α, τον έχουμε εδώ πέρα, το φέρουμε μια μέρα. Τον ναι. Το Γιάνκοβιτς. Ο Γιάνκοβιτς. Ναι, ναι, ναι. Και οι φίλοι του και ο Γιάνκοβιτς. Ακούνε φίλοι. Μπορεί να έρθει, μπορεί να έρθει. Είναι κουλιανικό. Ναι, αλλά. Ναι. Αλλά. Ναι. Αλλά που λε, ο Πάοκ δεν έχει εγγύηση να του δώσει. Καλύτερα να σου πω γιατί. Ένα πράγμα να σου πω μόνο. Ο Σκουρτόπουλος εμφανισιακά χάνει με το καλημέρα. 1-0. Θα αρχίσουν οι παοξίδες. Εγώ είδα στο Facebook. Ταβερνιάρης. Αυτό που πήγαινε εθνική με τον Κούπου τα έκανε κουλουβάχατα. Με τα γυαλιά. Τελειωμένο, κομμένο. Ο Σαββίδης κούκλος είναι. Σαββίδης είναι μορφή, ρε. Τον βλέπεις, είναι στρατηγός, ρε. Σαγιονάρα με κάλτσα. Δεν πούμε. Πειράζει, δεν μας άρεσε. Πληρώνει. Χαραλαμπίδι θα μιλάει τώρα ο παοξής για εμφάνιση. Ναι. Δηλαδή. Τι να κάνουμε, άμα δεν μας αρέσει κάποιος, το λέμε, ρε. Καμιά ταράτσα να πέσω να πούμε. Αφισβητείς ότι ο παοξής είναι φυσιογνωμιστής. Χθες με τον Κλαδά που μιλούσε ένα μισάωρο μαζί. Ήρθα κι εγώ ένα τέταρτο και ένα δεκάλεπτο. Είναι ευφύης ο Παοξής. Γιατί... τώρα το κατάλαβες, είναι ευφύης. Τόσα χρόνια δηλαδή μας λούζεις και χθες με τον Κλαδά κατάλαβες ότι είμαστε έξυπνοι. Μας κράζεις, μας λες ότι είμαστε, μην πω τι, με τα νύχια, με τα κάκα. Άλλο! Άλλο αυτό, ναι, ναι. Ναι. Άλλο! Ναι, αλλά με είχαμε λίγο μυαλό, θα κόβαμε και τα νύχια μας. Για πες. Μεγάλο μυαλό, μανάβει. Μεγάλο μυαλό, δεν το συζητάμε, ναι. Τώρα δηλαδή στο Ξάνθη Ολυμπιακός θα το διέκοπτε. Θα το διέκοπτε, λες το μάτς. Θα βρει και τρόπο, ναι. Να το διακόψει. Μονάδα! Εγώ ξεστίδα τώρα τα τελευταία 3 χρόνια Ολυμπιακός δεν περνάει από την Ξάνθη. Ναι. Παρότι είναι δυνατός ο Ολυμπιακός. Απλά η Ξάνθη από τότε που έφυγε από την αγκαλίτσα του. Έτσι, γιατί πριν πάει στην αγκαλίτσα του, επί Κοκάλα πρόεδρο, του θυμάζει Κοκάλα. Κάτι πεντάρες έβλεπα η Ξάνθη, έρχεται κάτι ντόρτια του Ολυμπιακού. Την αδερφή του Κοκάλα. Καλή. Ο Γούναρης ξέρει, εγώ δεν. Τι μπαγάσασε. Τέλος πάντων, επί Κοκάλα, ναι. Η Ξάνθη έχει κάτι 5-2, κάτι 4-1, έβλεπα προϊστορία. Ναι. Μετά επειδή είδαν δεν στο μπορούσαν. Παλιό γήπεδο. Στο παλιό. Ήταν έδρα. Ναι, μετά αγκαλίτσα φυλάκια και έχει 3 χρόνια που δεν είναι φυλαράκια ναι. Και η Ξάνθη δεν χάνει από τον Ολυμπιακό. Ναι. Θα πάμε να το δούμε το μάτς. Ναι. Να το σχολιάσουμε. Ναι. Ωραία, εντάξει. Σαν σήμερα τι άλλο έχει γίνει, ρε γόρι μου. 31 Οκτωβρίου ήταν τελικά, όχι. Χθε έπρεπε να το πούμε τώρα. Δεν θυμόμουν. Έγινε πρόεδρο 15 μελού. Εγώ. Και τι έκανε εκεί, αγόρι μου. Διέλυσα τα πάντα. Τα πάντα, τα κατέστρεψε. Ούτε μία αυτή δεν έγινε. Ούτε μία κατάληψη δεν έγινε. Ούτε μισή, ε. Μισή. Τίποτα. Τα ρήμαξε όλα. Τα ταμεία εκεί πενταήμερες όλα πήγαν ρολόι. Τα είχα δώσει στον Τερεπέογλου. Ω, εγγύηση. Τι έκανε μπύρες. Τα ταμεία τι το έκανε. Με τον Πατλατζόγλου να πούμε. Πατλατζόγλου! Ναι. Πού το έκανε αυτό το φιντάνι. Είναι 7-8 χρόνια πιο μεγάλος από εμάς. Γιατί έμεινε καμιά φορά. Τον Καραβασίλη που έχει τον Καραβόμηλο. Ναι, μάλλον ναι. Ποιο θα μείνει πιο πολλές φορές στην ίδια τάξη. Αλλά ναι. Ο Πατλατζόγλου. Με τον Καραβασίλη. Πόσο είναι ο Πατλατζόγλου, 50? Καμιά 70 δεν θα είναι τώρα. Α, μεγάλο πολύ ο Πατλατζόγλου. Εντάξει, ο Κωνσταντίνο μου. 54 μέρες για τα Χριστούγεννα ενδιαφέρεσαι. Δεν με νοιάζει. Δεν τα θέλω. Δεν θα πα σε Γερμανία. Άμα μου δώσει τα λεφτά θα πάω. Κασέρι. Τι κασέρι. Όρθια και μου λένε πρόσφυγε λέει γιατί αυτή είναι λέει και γύφτη. Ποιοι. Γιατί ρε Κωνσταντίνε. Μου λέει πώς θα πάρεις τα λεφτά. Πώς θα πας. Κασέρι. Όρθια ή καθιστά. Πώς θα θες. Θα πάμε σε 2-3 μαγαζιά. Ναι. Πριν πάμε τα μισά μου λέει. Και στο δεύτερο μαγαζί θα πάρεις τα υπόλοιπα. Αλλιώς λέει οι Έλληνες λέει λαμόγια. Λέω δεν το πιστεύω αυτό. Και εγώ δεν το πιστεύω. Ο Έλληνας να λαμόγια. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Θα βάλω τον Κατζινάκο ο οποίος είναι γάτας αυτά. Ναι. Που κανόνισε τα οικονομικά, εσύ μην ανακατευτώ εγώ. Έχει θα είναι ο Χατζινάκος ή ποιος άλλος, και εσύ. Κι εγώ. Ναι. Και το μενού τι λέει, τριήμερο σε Στουτγκάρδη. Διήμερο. Διήμερο. Σάββατο και Κυριακή θα δούμε μάτς. Θα πάμε σε μαγαζιά. Θα πάτε το. Εγώ έχω πάει σε σπορτς καφέ, ξέρεις, μαγαζάρες έχουνε. Με τι σαν τα δικά μας τις τρύπες. Μαγαζάρες έχουνε. Και θα είναι, οκ, okay, καλή φάση. Θα ωραία. Θα καταδείξω σαν τον Καζαντζίδη και τον Τζαμπάκη. Θα βγείτε και το βραδάκι καμιά βόλτα εκεί στα σοκάκια τη Στουτγκάρδη. Και όπου με πάνε, τι ξέρω εγώ από Στουτγκάρδη. Έχει μπουζουξίδικα. Έχω πάει σε κάτι μπουζουξίδικα εκεί τη κακιά ώρα βέβαια, αλλά μας βόλτσαν όλοι οι Έλληνες. Η τραγουδίστρια είναι 90 κιλά. Όχι, κανονική είναι η τραγουδίστρια. Απλά μαζεύονται όλοι οι Έλληνες εκεί προηγούμενη γενιά, λαζό που του λέμε και τα κάνουν γύρισμα διάμα. Με το μητερό παπούτσι. Με το μητερό παπούτσι. Κάλτσα. Τέτοιου θέλω. Είναι ωραία αυτή η γενιά η λαζό που έχουν βγει μετά. Έχουν βγει πολύ ωραία. Διατηρούν την πασοκοποίηση της Ελλάδος δηλαδή. Είναι ωραία γενιά που έβλεπες πολύ. Αλλά είναι πολύ δύσκολες στην προσέγγιση. Ποιες? Η λαζό. Ναι. Ναι, η γενιά δηλαδή των προηγούμενων που πήγαν εκεί, έκαναν παιδιά εκεί και μεγάλωσαν εκεί, αλλά έχουν και την ελληνική. Την πασοκυγενική νοηλοτροπία. Ναι, 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 αλλά ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι τώρα προσωπικά δεδομένα, εμπειρίες. Με έρχονταν, με λέγανε. Ναι. Να κάνουμε αποχή γιατί γίνεται στη Χούντα στη Γουαντεμάλα.
Γίνεται. Τι με νοιάζει εμένα, ρε Πατλατζόγλου, τον έλεγα, που γίνεται η Χούντα στη Γουατεμάλα. Έχουμε πετρέλαιο για το σχολείο? Λέει, δεν ξέρω. Καλά, ρε ηλίθιε, του λέω. Δεν ξέρει άμα έχουμε πετρέλαιο στο σχολείο και μα νοιάζει μα ότι έγινε στη Γουατεμάλα η Χούντα, οι κομμουνιστές από τότε τέτοιοι φελοί ήταν. Ναι. Έχουμε καθηγητές σωστούς να εκπαιδεύσουν. Έχουμε την Αζά, μήπως μπορέσουμε να την αλλάξουμε. Τι Αζά, ρε φίλε, ναι. Επεισόδια τρομερά. Δηλαδή αυτοί νοιαζότανε. Ναι. Τι γίνεται η Χούντα στη Γουαδελούπη. Στη Χιλή. Στη Χιλή που τα παιδάκια ξέρω εγώ πεινάνε. Ναι. Ενώ εμείς κρυώναμε, ας πούμε. Σε παλιάζατε εσείς. Ναι. Δεν το έννοιαζε αυτό. Δεν κοιτούσα τα δικά σας προβλήματα, κοιτούσα το άλλο πλανήτη. Αυτή η κομμουνιστική φιλοσοφία. Άκου τώρα έτσι εντελώς εκεί που είχα το. Ρε ο Κούγκα μα αφήνει στην ίδια τάξη. Ο Κούγκα, ρε. Κι άλλο είναι αυτό. Κανονίστε να βάλουμε μια τάξη εδώ πέρα. Δεν έχει τυρόπιτα, δεν έχει τυρόπιτα. Το κηλικείο! Τι δεν έχει τυρί. Πήρε νερωμένη πορτοκαλάδα. Τα έβαλε σε τάξη αυτά. Βέβαια τα έβαλε σε τάξη. Πρόεδρος 15 μελούς. Ήμουν, έκανα ομάδα γυναικεία ποδοσφαίρου. Καλά πήγατε. Βέβαια. Μπράβο, ρε. Είχα πάρει όλες, τις ψηλές. Τις ψηλές μπροστά. Ναι. Την Ήρα είχα τερματοφύλακα. Είναι, η Ήρα ήταν πασχημολίστρια. Ναι, ναι, δεν ναι. Παίρναγε κουνούπι να πούμε. Τώρα είναι τον άντρα της, λέει σε ένα μνημόσυνο. Στο... Μπράβο ρε Κωνσταντίνε, σε ένα μνημόσυνο είναι τον άντρα της. Στο μάστορα που πέθανε του μάστορα ο μπαμπάς ναι. Και πήγε στο μνημόσυνο. Κοίτανε Ήρα. Έρχεται ένα κρεμανταλάς έτσι, ένα σάχαρος. Αφού και η Ήρα ήταν ψηλή, ψηλό θα πάρει. Με 52 νούμερο παπούτσι, γεια σου Ραπτόπουλε. Ξέρει λέει ποιαν είσαι. Άντρα πια τη Ήρα. Σοπαρελό την είχα κολκίπερ στην ομάδα του σχολείου. Τερματά, ε! Αλλά δεν μπέρναγε. Δεν μου λες τώρα άσχετο, έκανα σχόλιο εδώ ναι. Πέρα και θέλω λίγο να το σχολιάσουμε. Ναι, ναι. Στην αρχαία Αίγυπτο λέει. Η αρχαία Αίγυπτο. Ναι, αν ο ασθενής πέθαινε κατά τη διάρκεια της εχείρησης. Ναι. Το γιατρό τι τον κάνανε. Το σφάζανε. Τον ακροτορίαζαν τα δάχτυλα. Έτσι. Κοίτα να δει ο Αιγύπτιο τώρα. Και από τα δύο χέρια, όχι από το ένα. Τελείω. Είσαι άχρηστο, ανίκανο να κάνει επέμβαση. Σου έφυγε άνθρωπο κατά τη διάρκεια τη εγχείρηση. Γεια σα. Οχ, φαντάσου να είχα ραδιόφωνο στην, στην Αίγυπτο. Όχι, θα σου είχαν βουλώσει το στόμα, στο είχα γράψει. Εδώ σου, όχι. Ναι, όχι. Θα κόβαν λαρίνγκια αλωνών. Λάρι Κίνγκ. Λαρίνγκια θα κόβανε. Λαρίνγκια. Τι κάνει ραδιόφωνο, πόσα τις 100 ακροματικοατήχε, 3. Χράτσε το λαρίνγκια του άτομα. Για να δούμε, θα κάνανε εκπομπή κάτι μάγκε που φωνάζουν δεξιά και αριστερά. Θα σα κόβαν τα λαρίνγκια. Στην αρχαία Αίγυπτο. Στο Κάιρο. Στο Κάιρο. Κόβαν τα δάχτυλα των γιατρών. Ναι, αλλά δεν το συζητάμε. Φαντάζεσαι τον Τίμη στο Κάιρο. Τι πράγμα είσαι. Γιατί είσαι κακό τώρα, ρε αγόρι μου, γιατί πρωί. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Μακεδονία μου. Μανούλα μου. Ναι, χαρώ εγώ. Καλημέρα στη Στοκχόλμη. Τι πράγμα είσαι τώρα, ρε. Γιατί βρεσαι αμέσω. Ψόφιο είσαι, ψόφιο. Καλημέρα όμορφα αγόρια, αλλά πιο πολύ στον κουλ που είναι παόκι. Νίκο, πες στον κουλό αγόρι δίπλα σου ότι ο παοξής και κούκλος είναι και τα καλύτερα παιδιά είναι και εργατικά χέρια έχει και αρσενικός πάνω απ' όλα. Στρουμπουλό αγόρι δεν είναι. Δεν είναι παιδιά, ναι. Έχω κόψει το βραδινό. Το πρωινό. Πρωινό κάτι που μπουγατσούλες. Τα ρίχνω το πρωί μέχρι τις 7. Α, μέχρι τις 7 το βράδυ με ένα γιαουρτάκι τι, και τελειώσαμε. Ούτε γιαούρτι, ούτε ενόπνο, ούτε τσιγάρο, ούτε ποτό και μας εκαθαρεί. Άμα κόψω και την κοκακόλα να πούμε. Ξεκίνα το πρωί με νερό. Ναι. Πίνε μισό λίτρο νερό με το καλύτερο. Τι άμα σε λέω αυτό είναι αηδία να πούμε. Αηδία αλλά είναι πολύ καλό. Ξυπνάς το πρωί χειμώνα να πιείς νερό. Ντάκα, γκλακ, καθαρίζουν όλα μέσα σου. Πέτα μια Ταϊλάνδης και Ιλάνης κανέλα. Βάλε και λίγο λεμόνι. Ναι. Σκέτο νερό. Καθαρίζουν όλα τα μέσα, τα πάντα όλα. Κλακ, πλύση. Άμα πιο νερό με την κανέλα, θα σου ήρθω 8.30. Πάω στην τουαλέτα και θα βομβαρδίζω να πούμε το αποχαιρετευτικό σύστημα να πούμε. Χαιρετίσματα στο Χάμαρμπι εκεί, στο φίλο μας στον Αχιλλέα. Χαιρετίσματα στο ψυχικό. Καλό μήνα, παιδιά, από το βροχερό ψυχικό. Βρέχει παντού σήμερα. Ποιο είναι το ψυχικό, Αθήνα ή απάνω? Απάνω. Καλημέρα στον Βασίλη, όλα στα παιδιά. Λοιπόν, πάμε, έχουμε δουλίτσες τώρα. Ξεκινάμε πάλι ματσάκι. Έχουμε πονηρά παιχνίδια. Θέλω να τα δούμε. Τι θες, Παρασκευή είναι σήμερα. Παρασκευή, δεν θέλω. Εντάξει, τι θες. Δεν θέλω, ρε Κωνσταντίνε. Να σχολιάσουμε λίγο τα μάτς, να τα κουβεντιάσουμε, να δούμε μετά και τα ρεπορτάζ που γίνεται εδώ. Χαμόγελα διάβασα τον Πάο και τον Βέρμπλουμ. Ετοιμάζεται, λέει. Μανούλα μου. Α, ψυχούλα μου. Να χαρώ εγώ. Να χαρεί. Ετοιμάζει τον Βέρμπλουμ. Τώρα θα βάλουμε το. Έχω το Ρίο, ένα πουλάκι το Καναρί να βαράει 24 ώρα. 40 λεπτά κάνω τα 6 χιλιόμετρα. 40 τα 6. Αυτό δεν μπορεί να τα κάνει σε 50, σε 50 λεπτά. Αν τον πάρω μαζί μου και δεν είμαι από του γρήγορου τυβίστε, δεν είμαι ποτέ στιβικό, είμαι ελεύθερα δουλούμενο. Ναι. Άντε ρε το ψοφί, μη διώξετε εκεί πέρα. Εντάξει, ένα καμπάνι. Ένα εκατομμύριο πένερ. Βρε 10 εκατομμύρια παρά, άμα είναι εφελό ο Σαββίδη και τα δίνει, καλά να πάθει. Τι να κάνει, εγώ τώρα να ασχοληθώ. Θα πάρει και βαλούτε. Με τη βαλούτα τώρα. Θα πάρει και βαλούτε, ρε φίλε. Έχει τη βαλούτα τώρα. Γιατί ρε σε Κωνσταντίνο. Τον Μπελχανά να πούμε. Είδε καθόλου μπάλα χθε, είχε κάτι Μίλαν Σπάλ, είχε κάτι Μαγιόρκε ο Σασούνε, είχε θεματάκια χθε. Όχι. Δεν τα είδε καθόλου έτσι. Θα ξεκινήσω να βλέπω Σαββατοκύριακο Ευρώπη και Ελλάδα. Έχει ματσάρε, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Επειδή η μέρα μου και οι ώρε μου είναι περιορισμένε, δεν προλαβαίνω.
Πάω στο TTV και βλέπω τα στιγμιότυπα μετά. Τα μεσοδόματα. Αυτό που λέει κορδεύει τον Ιβάν, λέει για τη Σαγιονάρα και με κάλτσα, με φόρμε και σκαρπίνι. Ναι. Που εγώ λέω ότι σωστά. Έτσι. Δηλαδή, έχει λεφτά σωστά. Ενδυματολογικά και την ώρα κάποιο που πήγε να του πει Ιβάν, δεν πάμε έτσι. Ναι. Τα άκοψε όμω τώρα, είδε έτσι. Wow. Ναι. Τα έκανε όμω αυτά. Τι λέει. Αλλά άμα βάλει το χέρι του στη φόρμα θα βγάλει κάνα 10.000 για πλάκα, λέει. Ναι. Μπορεί και παραπάνω να βγάλει. Ναι, αυτό τον κάνει ναι. χειρότερο. Ναι. Σχολίασε, λέει, κάτι που ακούσε χθε στην εκπομπή. Α, του Ζαγόρα, λέει. Από πολύ παουξί, λέει ότι είσαι μικρό ΑΕΚ. Φου τα έχει πήρε ο Κωσή αυτά. Τι είπε, ότι. Βγήκε ένα ο Ζαγόρα, ο άλλο. Ναι, μικρό 9 χρονών, μια γυναίκα ΑΕΚ, γιατί η Quicks Paragers είχε αποκρούσει τα πέναλτι ο Χριστίδη. Μπορεί, αφού σα τα λέει, λόγω, ΑΕΚ, ναι. Ναι, εντάξει. Αλλά μετά ξενέρο και μετά. Μέχρι το 79 που ήταν double που πήρε, μετά δεν ήμουν τίποτα. Ξενέρο. Ήταν παιδικό εφηβικό έρωτα. Λόγω Χριστίδη. Ε, εντάξει, οκ, τι έκαμε. Α, είχε καψούρα το Χριστίδη, ε. Χριστίδη είναι δικό μου άνθρωπο. Τι είναι ο ειδικό σου, πόσο δικό σου είναι, παιδί μου. Έπαιζε με τον πατέρα μου 5 χρόνια. Α, γι' αυτό, ναι, ναι, ναι. Μεγάλωσε με τη μαμά μου από μωρό, είναι συνομήλικη, γιατί οι γονεί του Χριστίδη με του παππούδε μου, τη γιαγιά μου ήταν κουμπάρι. Μην μπερδεύσει σαν τον Κυλόνι, η γιαγιά μου με τον. Η γιαγιά μου με τον παπά του Χριστίδη ναι. και το παππού μου είναι κουμπάρι. Κουμπάρι. Α, είχαμε κουμπάρι λίκια δηλαδή. Η μάνα μου με τον Χριστίδη μεγαλώσαν από μωρά. Άρα είχε τον Χριστίδη πρότυπο, τέλος. Ναι. Ε, εντάξει, okay. Από μωρά, από νεογέννη. Κάντε ένα σχόλιο, λέει ρε τρελοκομεία. Ναι. Έχουμε, θα τις διαβάσουμε μετά τα προσέλιδα γιατί έχουν λαβράκια και σήμερα. Ναι, διάσει τα πρώτα σέλιδα. Έχει. Είναι δύο-τρεις εφημερίδες που δίνουν ζωμή. Ναι. Απίστευτο λέει ναι. το πρωτοσέλιδο σήμερα. Θέλουν να φημώσουν τον Κυρσάβα. Ποιο θέλει να τον φημώσει. Ένα, επειδή τον κάλεσε ο εισαγγελέα με αυτά που έλεγε. Εγλύβουν τον Κυρσάβα. Ναι. Έχει λεφτά ο Κυρσάβα. Έχει, του δώσει κάμερο κάματο. Ναι, ναι, ναι. Και τον γλύφουν. Τον γλύφουν, ναι. Έχει ναι. πολλά λεφτά. Το παλεύατο σε μένα. Έχει λεφτά. Να μην εκτό από όταν ήμασταν, λέει, ναι. πιτσιρίκια, ναι, ναι. διοργάνωνε, λέει, ο Σάβα αγώνε με μαχαλάδε στι γειτονιέ και μα έδινε, λέει, πριν 12 χρονών. Αλλά. Αυτό ήταν 18, α πούμε. Αλλά ο Κυρσάβα. Αλλά... Από μικρό ήταν. Φαρμακευτική εταιρεία είχε και αυτού η μάνα ο μπαμπά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πλούσιο από μικρό. Σαλιάρη από μικρό και πλούσιο. Και καλό γκολκίπερ ήταν. Όχι πολύ καλό, αλλά ήταν καλό. Καλημέρα από Ασπρόμενη Κοριτσά. Θα κάνουμε. Αυτό δεν το μπορώ να το πω. Πάρε το ραπτόπλο και έλα, λέει. Στην ναι. Κοριτσά. Κοριτσά. Πόσα δίνει. Ευτυχία, έλα ρε Κωσή. Κατευθείαν πόσα δίνει, πόσα θε, τι να κάνουμε. Δηλαδή κατευθείαν deal να κλείσουμε, πόσα δίνει να πάμε στην Κοριτσά. Με πάει αυτό στο εστιατόριο στην Κοριτσά. Βγάλει κάτι 300 αυτό. Ναι. Θα βγει φωτογραφίες, θα τις ανεβάζει στο Facebook. Κοίταξε, θα πει τα οπιπορικά, το φαγητό, η διαμονή, όλα κούτρα. Τώρα βγάλουμε και κέρδο. Στείλ το κόκκινο τότε. Ναι. Ναι. Γιατί λες, όταν λες ναι. Αφού το πιάνεις όταν τα λέω ναι. Πάρεις τον κόκκινο στην Κοριτσά. Καλημέρα, καλό μήνα και στη φίλη μας τη Βαλεντίνα που είναι εδώ και στέλνει. Η Βαλεντίνα. Ωραίο όνομα Βαλεντίνα. Δεν σ' αρέσει ο Βαλεντίνα, δεν προδιαθέτει κάτι για ερωτικό. Βαλεντίνα. Βαλεντίνα, ποιο ο Βαλεντίνο. Βαλεντίνα, ναι, είναι σεξουαλικό. Είναι σεξουαλικό. Βαλεντίνα, Μανουέλα, άλλο όνομα που στη διεγείρη που σα σατώνει το πρωί και μπορεί να σηκωθεί με ωρέξει. Βαλεντίνα, Μανουέλα. Μανουέλα, κάτσε να μα πούνε αυτοί. Ναι, λοιπόν, ονόματα που σα διεγείρουν, έτσι, σα ανεβάζουν τη λύπη του. Η Μυρτό δεν μου ανεβάζει. Μυρτό κολόνια μου βγάζει πιο πολύ. Σα σηκώνουν τη διάθεση στα ύψηρε, παιδί μου. Νανά. Νανά, ε. Είχα κάτι νανάδε στη γειτονιά. Ελά, να σου δείξω νανά. 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 Τι νανά, νανά, όχι νανά. Νανά. Νανά, εγώ δεν είχα καμία. Εσύ είχε νανάδε. Στη γειτονιά είχαμε κανένα δυο. Μπαμπάτσικε, χυμώδει. Κάρε ό,τι σκάμε. Το πορτοκάλι βγάζει λιγότερο χυμό από. Από τον Νανά. Αλλά. Από τον Νανά, όχι. Αλλά. Ναι, 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 ναι. Πάμε, φλιαρίσαμε, δεν είπαμε τίποτα πάλι. Έλα, ρε, τι να πούμε. Θέλουμε ένα ναι. καλό μήνα τον κόσμο να πούμε. Καλημέρα να πούμε. Μπράβο, ρε Κωνσταντή. Τι ψυχούλα είσαι. Να τα και Δευτέρα σήμερα. Γιατί? Πρώτη του μηνό Παρασκευή δεν είναι. Α, ξέχασα. Χθε ήταν. Έχουμε... Μαύρε Παρασκευέ είναι αυτέ. Είναι μαύρη Παρασκευή. Πρώτη του μήνα Παρασκευή. Κάτσε με κάνει κανένα τρίμπλο Τζαπαύλο και σου πει για ελάτε πάνω. Όταν σε λέει για ελάτε ήταν, πάνω, ναι. για κακό θα είναι. Ναι, όντως, όταν δεν μας φανάζει. Αν έχουμε αλλαγές στο πρόγραμμα εδώ. Τι έχουμε, να τις πούμε κιόλας. Μετά. Α, μετά, λοιπόν. Πούμε, μετά έχουμε αλλαγές. Θα επιστρέψουμε στις εσωτερικές αλλαγές. Το 4-4-2 γίνεται 4-3-3. Έκανε αλλαγές ο Μπούζος στο βραδινό. Ναι, θα εμείς, μετά λες και τα λες τώρα. Ναι. Μετά. Ναι. Λοιπόν. Πολλά είπαμε για τα ποδοσφαιρικά. Θα τα πούμε και στην πορεία με τη Super League και με τις αλλαγές εδώ. Ναι. Να πούμε και τίποτα για τα καλλιτεχνικά της πόλης, Κωνσταντίνε μου. Ένα πεις εσύ. Ένα πω εγώ. Από 1η Νοεμβρίου, δηλαδή από σήμερα, θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνο και Μανθαίο Τσαχουρίδη. Δύο εκπληκτικά ταλέντα από τη Βέρεια. Τρομερά παιδιά. Θα παίζουν στο Βεργίνα Θέατρο του Καζίνο κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Λίγες παραστάσεις. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει άσματα λαϊκής μουσικής, πάντοτε με βασικό όργανο την Ποντιακή Λύρα. Τρομερό γλέντι. Μαζί τους και η Μέρι Δούτσι. Εισιτήρια στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr.
Να πάτε, παιδιά, θα γίνει χαμός πάλι με τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Να καλείτε στην εξυπηρέτηση πελατών και να σου απαντάνε αμέσως. Ευτυχώς, φίλες και φίλοι, ήρθε το WinOne για να μιλάς απευθείας με εκπρόσωπο, το καλείς την εξυπηρέτηση. Και αν δεν λυθεί το πρόβλημά σου, έρχεται τεχνικός στο σπίτι σου δωρεάν. Φανταστικό, έτσι. Φανταστικό μόνο από τη Wind. Καλέστε τώρα στο 13800 και αποκτήστε το απευθείας από το τηλέφωνο. Και το Wind One δεν σταματά εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρείτε στις διαδραστικές οθόνες των καταστημάτων Wind, μπορείς να κερδίσεις μέχρι και ένα Peugeot 2008 ή πολλά, πολλά ακόμα δώρα. Μποζούρ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα. Ραπ, κουλ και Εμίλιο Γαβριλίδη έχουμε σήμερα. Πρασινοφρουρό απέναντι. Πολύ καλό. Υπέροχο. Ήρεμη δύναμη. Υπέροχο. Φιλαράκι μα χρόνια. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Με του περισσότερου σχολείτε, αν όχι μόνοι, είμαστε φίλοι. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Κομμουνιστή είσαι. Βάλε τον κλινκ κλινκ, έχασε το 20 ευρώ και σήμερα. Όχι, δεν είμαι ρε Κωνσταντίνα, αφού τα έχουμε πει, αλλά ήθελε να την πει αυτή τη λέξη κατευθείαν πάλι. Είσαι ομοειδεάτη. Όχι. Είσαι σύντροφο. Όχι, σύντροφο. Αλλά είσαι φίλο. Φίλο μόνο. Αυτοί θεωρούν φίλου μόνο του συντρόφου. Του συντρόφου, ε. Ξέρει, ναι. Σύντροφέ μου, ε. Σύντροφέ μου. Παλιά Σοβιετική Ένωση δεν είχαν ονόματα, όλοι σύντροφοι ήταν. Δεν σε κοιτάνε, είσαι καλό άνθρωπο. Ναι, ναι. Έλα ρε. Δηλαδή εγώ τώρα με τον Θανάση τον πολίτη είμαι αδερφό. Έχουμε συνεργαστεί και εκτό όταν. Αυτό ξέφυγε. Δηλαδή δεν γίναν τόπο διαφορετικά. Πήγε στο χριστιανισμό. Πήγε χριστιανισμό. Τόσο είναι άλλος. Δικός μου. Είναι δικός. Δικό λοιπόν, μου. Άλλα. Λοιπόν, χρωστάμε πράγματα. Ονόματα καταρχάς. Ονόματα. Ναι. Λέει Κωνσταντίνε, λέει μήπως ξεσηκώνει, λέει ο άλλος και ο Ανανά, ο τερματοφύλακας του Άγιαξ, ο Μαυρούλης με το όνομα. Καλός. Καλός. Καλός τερματοφύλακας. Άκου τι λέει τον Μπαγάζα. Ναι, ναι. Ονόματα που με ξεσηκώνουν, παιδιά. Η Άντζελα. 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 Όχι πολύ. Ρούλα. Η Άντζελα. Ναι, ναι. Η Άντζελα. Δεν σε ξεσηκώνει. Δεν σε πιάσει. Σε προδιαθέτει για να δει μια γυναίκα χοντρή. Η Άντζελα, Η Άντζελα. Έτσι σε βγάζει η Άντζελα. Μπορεί να έχει ωραία μάτια, αλλά είναι χοντρή. Εντάξει. Okay. Άντζελα. Ρούλα. Ρούλα είναι η κακή κομμότρια. Η Ρούλα. Η Ρούλα. Η, Ρούλα. Η κοτσομπόλα της γειτονιάς. Μια έτσι. Τα δόντια δεν τα φτιάχνει. Ας πούμε. Βαρβάρα. Βαρβάρα. Oh, oh, oh. Βαρβάρα. Βάρβαρος, βαρβάρα, βαρβάρα. Στο σπάσει το κρεβάτι αυτή. Βαρβάρα. Στρίχες. Τίποτα. Όταν ακούω τη λέξη βαρβάρα, ναι. Στο σχολείο, στο δημοτικό, είχαμε μια την κυρία Βαρβάρα. Τι έκανε. Και το κυλικείο, μια κλικίτατη. Αχ, ψυχούρα. Κυρία Βαρβάρα. Αχ. Οπότε αυτό όνομα δεν θέλω να το. Μαρίκα, δεν σε προδιαθέτει Μαρίκα. Μαρίκα Κουτσομπόλα. Ναι, ναι, ναι. Η νύφη της είναι η χειρότερη, ο γιος της ο καλύτερος. Σου πω εγώ τώρα. Ελευθερία, λέει ο άλλος να φωνάζει. Ελευθερία! Ελευθερία! Θάνατος από την άλλη να έρχεται. Κομμουνίστρια, να πούμε, κνήτησα. Έχει ναι. Το παλιό κνήτικο που δεν ξυρίζεται. Ελευθερία! Ελισάβετ, λέει, να κάνεις βασιλικό. Να μου στέλνει εδώ ονόματα, λέει, που με προδιαθέτουν. Καλημέρα, είστε κορυφαίοι, λέει εδώ. Ελισάβετ. Ελισάβετ, ναι. Άμα κάνεις έρωτα με Ελισάβετ. Τι, δεν σου βγάζει ούτε, λίγο ούτε, από τον Μπάκιχαμ ούτε, από τα... ούτε θα ακουστεί ο ήχος του κρεβατιού. Τίποτα τέτοιο. Ελισάβετ. Ούτε κριτς κριτς θα ακουστεί. Τίποτα. Τίποτα, είτε σαν συνταξιούχος. Εδώ σε ένα όνομα που θα κουνηθεί. Δεν λέγεται, δεν με κάνει. Αυτά μου στείλε. Τώρα. Ονόματα είναι αυτά τώρα για να κάνεις να σε προδιαθέσω. Αφού σε προδιαθέτει, να πω Μαρία. Τι Μαρία. Μαρία. Μαρία Πενταγιώτησα. Κάτι Μαρίες. Έχει Μαρίες, έχει όντως. Αρπάζουνε να πούμε. Όχι, όχι, όχι. Είναι πολλές. Κάποιες θα κάνουν. Αρπάζουν το Περιστέρι και το βγάζουν και το ψίχουλο να πούμε. Το λαρί και το πετάνε. Άλλα ονόματα. Αυτά μου στείλε. Αυτά προδιαθέτουν. Δεν είναι. Καλημέρα σας. Καλά λέει οι Ολυμπιακοί πέρσι τον Σάββατο βγάλανε τρελό ότι τα έχει χάσει και φέτος λέει ότι... Δεν που... κατάλαβες τι κάνουνε ναι. Εξωθεσμικά τον βάλανε αυτόν εκεί ναι. Να λέει να είναι, νιαουρίζει. Είναι να, και να, φιγουρατζής ναι. Αλιάρης αυτός είναι, που αρέσουν είναι, αυτά είναι. Λεζαντιάρης να πούμε δεν έχουν θεσμικό ρόλο, δεν έχει θεσμική θέση. Και λένε αυτά που θέλουν να πούνε αυτοί και δεν τα λένε. Έλα τώρα με πάντως για το επίπεδο και το κλαμπ του Ολυμπιακού, εγώ το θεωρώ κατάντια. Κατάντια για τον κατάντια. Ολυμπιακό να κλαίει. Και ο να Ολυμπιακός... έχει τώρα ένα 85χρονο ο οποίος έχει την ιστορία του μπράβου. Βρέθηκε ένας από τη Ρωσία, ήρθε εδώ, μετανάστης, έβαλε τα λεφτά, έκανε δύο εκκλησίες, τις έβαψε, πήρε δύο ξενοδοχεία και κλάσατε πολύποδες εκεί κάτω. Δεν, ναι, εσύ τα είπες τώρα σε πολύ φτωχική βερσιόν. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κλάσατε πολύποδες εκεί κάτω, βλέπω. Άμα τα ξενοδοχεία αυτά είναι μισό δις. Ναι. Με λέει ο Κουλιανός, αυτοί λέει τρέμουν, λέει το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Φυσικά το τρέμουν. Δεν έχουν, λέει, διαιτησία. Δεν έχουν διαιτησία. Δεν θα έχουν δικιά του διαιτησία. Τελείωσε. Ξέρω διαιτητή, αίτητο. Μηδέν έχω. 13-2-0. Φτάνει, ρε, σηκάθηκε το είναι μου να πούμε εκεί κάτω. Ναι. Αυτά τα λέγανε οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ Τέταρτη. Του λέγανε, σα έκλειψε το πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Όχι, απέστα. Αυτοί οι φελοί ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ το πιστεύανε. Τα ίδια με εσά θα έχουμε εκεί κάτω. Παρότι αυτή είναι δεύτερη. Παρότι αυτή είναι δεύτερη. Δεύτερη, άμπραγο, ναι. Νάσια λέει. Πολύ σε προδιαθέτει, λέει το Νάσια. Τώρα έχουν τρελαθεί όλοι με τα ονόματα. Νάσια. Πρωί-πρωί μας έχουν, ο μήνας μπήκε και είμαστε. Νάσια τώρα, Νάσια. Νάσια, τι γιατί νάσια. Ρε φίλε, Νάσια. Τι Νάσια. Να, η Νάσια. Να την, η Νάσια. Νάσια. Δανάη, λέει ο άλλος, καλημέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να λένε μια γυναίκα Δανάη και να μην είναι ωραίο μωρό.
λέει ο άλλος. Είδες, έχει βιώματα ο καθένας. Έχει... Δανάη ναι. Δανάη γιατί. Τι... Δανάη ναι. Φοβού τους Δανάους, λέγανε. Δανάη. Αυτή είναι Δανάη. Ναι. Γουστάρεις, Δανάη. Όχι όμως, όχι όμως να σε βγάλει σεξουαλικά στο κρεβάτι πράγματα. Δεν σε βγάλει. Ποιο όνομα σε βγάζει. Α στείλουνε, τι. Στείλτε ρε παιδιά, έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα από το πρωί, τώρα έχουμε σοβαρά θέματα. Λοιπόν, να πούμε και την αλλαγή που είπες να κάνουμε, τι θα γίνει στο ραδιόφωνο. Για πες τι θα γίνει. Τι να πω. Λοιπόν, 10-12 θα έρθουν δύο δικά σου παιδιά το βράδυ. Είναι δυνατόν να μην είναι δικά μου παιδιά. Θα έρθουν δύο καθαρά δικά σου παιδιά. Δηλαδή πιο καθαρά δεν γίνεται. Ναι. Έτσι, γιατί έρχεται ο Χατζινάκος. Κοντός. Ναι, γρήγορος. Γρήγορος. Ευέλικτος. Έξυπνος. Αριανός. Όχι τόσο. Όχι τόσο, ε. Στοιχηματζής. Στοιχηματζής. Κουμαρτζής. Λίγο απ' όλα. Ναι. Απ' όλα, απ' όλα. Ναι. Στην e-site. Αλλά. Κάνει promotion. Εντάξει. Σε έχει. Ξενοδοχείο. Έχει αδερφό που, μόνο... που πλένει τα δόντια. Τα δόντια, τα σκυλάκια μας. Ναι. Χατζινάκος ο θείος. 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 Ναι. Λοιπόν, μαζί με. Νίκο Απογιάννητσα. Που λένε μεγάλο. Δικό. Χρόνια Κροατή. Που λένε μεγάλο, ναι. Που λένε μεγάλο, ναι. Ο Νικόλας, έβγαινε στο Λίμπερο πολλά χρόνια. Τεκμηριωμένη άποψη. Ναι. Ναι. Καλό δίδυμο. 10-12 το βραδάκι. Ναι. Ο Πασχάλης θα πάει αμέσως μετά. Σώνει την κατάσταση. 12-2. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πάντα διαχρονικός. Διαχρονικός. Άρα έχει ένα τετράωρο τρομερό. Ναι. 2-4. Χιλιτίδης. 2-4 Χιλιτίδης. Πολύ καλός, τρομερός. Μες τη νύχτα. All time classic. 4-6 Βρανάς. Βρανάς. Πολύ ωραίο. Ήρεμη δύναμη, ήρεμη ξεκινάμε δύναμη. Cool. Άρα θα έχουμε μια ροή συνδεχόμενη. Αυτά για τους φίλους που ρωτήσατε. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ. Αυτά θα τα ανακοινώσει ο Μπούζος. Θα τα πει το μεσημέρα. Απλά πήραμε μηνύματα γιατί είχε μια ανάρτηση ο Πασχάλης στα social media και έχουν έρθει μηνυματάκια εδώ πέρα. Τι γίνεται με τις αλλαγές. Αυτά τα περισσότερα θα σας τα πει ο Τζόρτζιος. Ποιον ζηλεύεις? Τον Καμόρα τον ζηλεύω για το 12-2. Γουστάρισε. Είναι η ώρα σου, είναι η ώρα μου. Είναι τα γράδα μου. 12-2 ρε φίλε. Το ζηλεύω λίγο. Ωραίο διωράκι. Ανέμελο. Ξέγνευσε, είναι σαν να μπαίνει στο πορσικό με ανοιχτό τον κάμπριο και να τρέξει όσο θες. Νιώθεις ελεύθερος. Ναι, ρε φίλε, 12-2. Είχα κάνει κι εγώ κάποια 12-2 όταν έπαιρνε σε άδειες. Παλιά επί στρατηγού έχω κάνει αρκετά 12-2. Είναι ωραία ώρα. Είναι... Γέννη μετά και για ποτάκι, τα κάνει για λαμπόγιαλο. Άμα το κάνει έτσι. Εγώ έτσι το έκανα. Εντάξει, ήμουν και πιο νέο τότε. Ναι. Τι να κάνω, κάθομαι σπίτι 2 η ώρα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Παρθενόπη τι σου λέει και να είναι και από τον Κυλκής το όνομα. Παρθενόπη. Παρθενόπη και από τον Κυλκής. Μύτη μεγάλη. Μύτη από τον Κυλκής. Αυτιά Κυλκής. Μεγάλα. Ναι, 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 ναι. Κεφάλι μεγάλο. Ναι. Λεκάνη μεγάλη και της εκκλησίας Παρθενόπη. Και από τον Κυλκής αν είναι ο συνδυασμός είναι Μπούκοβο. Κανονικά. Βέβαια. Το παίρνεις και είναι αυτή α σου κάνει στιφάδο. Oh, με τι μισαλικάρια. Η Μάμπα Ιντί να σου κάνει σου τσουκάκια σμυρνέικα. Καλή. Σου καθαρίζει το σπίτι. Σου φτιάξει τα ρούχα. Εντάξει, για αυτό που τώρα για την Παρθενόπη. Φωνάζω καθαρίστρια, μα είναι Κωνσταντίνε. Θα φύγει, θα σε σταυρώσει από πίσω του φτού. Με λαδάκι. Και τα λοιπά. Λαδάκι, ναι. 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 Παρθενόπη. Ο Φερέτης μας κράζει, μας λέει είστε για τα μπάτσα. Δεν ξέρω γιατί. Α, εντάξει. Τον αγαπάμε κι εμείς. Ναι. Ναι. Λοιπόν, Τάνια ρε παιδιά, το πιο σεξουαλικό όνομα. Τάνια. Και άμα και μπάσα φωνή. Τι παγάσα εσύ. Για καλό, για καλό. Καλησπέρα. Παιδιά, τα μούτρα είναι όλη η δουλειά, να ξέρετε. Τα μούτρα, παίρνει τα μούτρα τη Τάνια. Ο Κράβαρη. Ο Κράβαρη. Μιλάς με την κυρία Τζένι. Ναι, μιλάω με την Τζένι. Τζένι, ωραίο όνομα, φίλε. Τζενάρα. Τζενάρα, Τζένι, βγάζει. Βγάζει, εμείς ξέραμε τι πήραμε. Τζένι. Το αγαπημένο μου είναι το Τζένι. Το Τζένι, και ένα όνομα λέει που προδιαθέτει. Τζένι. Τζένι, φίλε, είναι. Όχι, Τζένι. Τζένι μπιγκού tonight και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Τζένι με το που θα την αγγίξει, θα νιώσει να πούμε. Έλξη. Ναι, τεράστια. Άννα λέει είναι το όνομα που με τρελαίνει εμένα, με φτιάχνει. Για θεία καλή είναι. Θεία Άννα. Θεία Άννα. Θεία Άννα. Για Γιάννουλα. Ναι, αλλά μένει στα νιάτα τη Γιάννουλα μπορεί να κάνει. Πού να τη θυμάσαι εσύ στα νιάτα. Πείτε καλέ να πλάθει το, με το πλάστη. Καλή μαμά θα γίνει η Γιάννουλα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά οι μάνες όταν κάνουν γιους γίνονται κακές πεθερές. Ναι, ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό το. Τσογλάνες, ναι. Ναι, πώς γίνεται. Σ' αρσενικό είναι εδώ. Ζηλιάρες. Τι να κάνεις, ναι. Ζωή. 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 Έλα, ζωή μου. Ναι. Έλα, ζούλα μου. Η ανιψούλα μου. Ζωή. Ζωήτσα. Ωραίο όνομα. Ναι. Η ανιψούλα. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός τώρα με τα ονόματα, αλλά πρέπει να πάμε, παιδιά, να πιάσουμε λίγο δουλίτσα. Δηλαδή, το Τζένι είναι το καλύτερο. Το Τζένι, παιδιά, είναι. Στέλλα. Στέλλα! Στελάρα! Μάνα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Στέλλα! Στέλλες οι περισσότερες είναι και λογούδες. Και λογούδες και πιπίνγκη γλώσσα. Έχουν τη γλώσσα τη τρέχει ροδάνη να πούμε. Φαντάσου τι μπορεί να γίνεται με τη Στέλλα μετά. Στέλλα μετά. Όπου μπορεί για πρωί-πρωί.
Ποιο σεξουαλικό όνομα τώρα, Τζένι με Στέλλα, δίνουμε μάχη. Τζένι με Στέλλα, ναι. Τζένι Στέλλα, κορυφή επίθεση. Από πίσω στα χάφτη θα βάλουμε τώρα το θέμα. Να φτιάξουν μια καλή ομάδα. Να στείλουν τι. Στέλλα, μη στέλνετε τέτοια ο Τίγρης, παιδιά, με τη Στέλλα και τέτοια. Η Στέλλα έχει πάρει πολλούς ψήφους εδώ τώρα. Στέλλα. Στέλλα ή Τζένι. Εγώ Τζένι, άστο. Τζένι κι εγώ. Τζένι, Τζένι. Πόπι. Πόπι. Πο. Κακιά πεθερά η Πόπι. Τη μάρα μου Πόπι τη λέει, πρόσεξε. Γι' αυτό το λέω. Όχι, αφού με την Τζέννη είναι τα τσιμιτσικώση. Πώς το κατάφερες, ρε κερατά, και δεν πλακώνονται αυτές. Μπάλανς, σαν τον Λουτσέσκου. Ναι, έχεις κάνει μπάλανς. Μπάλανς, στην αρχή λίγο να τις... Καλά, μην τις αφήνεις και πολύ μαζί. Ποτέ. Να πλακωθούνε. Ποτέ. Κατά λάθος μόνο ένα καλοκαίρι, ένα δύο-τρία Σαββατοκύριακα. Λέω, όχι, δεν χρειάζεται Τζενούλα μου, κάτσε εδώ. Ναι. Το ακριά αγαπημένο. Θα πάξει άλλη, ναι. Ναι. Ζυγοστάθμιση. Σαούσα η μάνα σου. Σαν εσένα είναι. Βάζει καλούς και κακούς κατευθείαν. Ναι, εμένα με συμπαθεί όμως. Εσένα στους καλούς. Μπήκε σε λίγο το πρωί, τώρα μας ακούει. Καλούς, κακούς. Άμα μπει στους κακούς, όχι, Παναγίτσα μου. Κυρία Πόπη μας. Αχ, ποπούλα μου, ποπίτσα μου. Αλλά σεξουαλικά δεν μου βγάζει κάτι. Πήγαινε στο. Εκεί σε ένα μαγαζί, πώς λεγόταν, που μαζεύονται στο κέντρο της πόλης. Το Τρέμαρι πήγαινε. Τρέμαρι, εκεί ναι, πήγαινε καφέ. Ναι, καφέ. Πάει ακόμα εκεί. Πάει. Δευτέρα είναι καφέ στάνταρ. Τρίτη λαϊκή. Τετάρτη με φέρνει φασόλια. Μια χαρά για τον αγαπημένο φασολά. Πολύ καρποστρώει κατραπακιά σπίτι. Μπα φεύγει αυτός, πάει περπατάει. Α. Πάει κάτω σε βαγάρι, ψάχνει να αγοράσει πράγματα, να τα καταστρέψει, τα φτιάξει. Και αυτός θέλει να φεύγει. Σύνταξη, ρε φίλε, μια χαρά. Καλημέρα μπαμπά, καλημέρα μαμά. Πολύ καρπο. Λοιπόν, σταματάω σουλάρα. Ρε παιδιά, πού πάτε? Φίλε, είχαμε μια σουλάρα στη γειτονιά. Για πες για τη σουλάρα, τι έκανε. Πιπινοφάγα. Oh, η σουλάρα. Εμείς είχαμε, φίλε, πιτσιρίκος. Τώρα θα πω μια ιστορία. Ήταν σε ένα ισόγειο, ήταν μια σούλα. Και ήμασταν πιτσιρίκοι, παίζαμε μπάλα. Και αυτή η σούλα κάθε βράδυ έφερνε κόσμο εκεί. Τι θα έφερνε? Ναι. Και να πάμε απ' έξω σούλα, από το παράθυρο και να ακούμε εμείς αχσούλα! Σούλα, αχσούλα! Σούλα τρώει και στέλνες και τζένε. Σουλάρα! Σουλάρα! Πω! Πρίγκοβιτς γκολ, φίλε! Τι Πρίγκοβιτς! Σούλα και πέναμε, ακούγαμε αυτή μόνο, δεν βλέπαμε. Προσπαθούμε να δούμε από τα κλειδαρότρυπες. Ήταν ισόγειο. Τα παράθυρα. Κάτω. Ήτανε, ναι. Ήταν τα τριφυλωτά που δεν μπορούσες να δεις. Δεν μπορούσαμε να δω. Αλλά ακούγαμε, γινόταν πόλεμο. Ελαμέ η σουλάρα. Σουλάρα! Νταρντάνοβα η σουλάρα. Έτσι. Και ξύλο πρέπει να έδινε μαζί. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε αγωνιστική. Φτάνει. Σοφία, ρε. Α! Σοφία, όχι. Α. Σοφάκι. Όχι. Όχι. Είναι τη οικογένεια. Ναι, οικογένεια. Οικογένεια, ναι, τα παιδιά. Τρίδα, πίστη, ναι, τέτοια. Θα βγει ο άντρας, θα ξενοκάνει, θα πει καλό στο αγόρι μου που γύρισε πίσω στο σπίτι. Όχι, έχουν τρελαθεί τώρα εδώ όλοι. Πώς έχουν σηκωθεί με ανεβασμένες διαθέσεις. Τι έχω κάνει πρωί. Χριστίνα, λέει. Είναι ωραίο όνομα το Χριστίνακι. Χριστίνα, ναι. Είναι και κρύα, είναι και ωραία, αλλά δεν θα σου κάνει καλό πράγμα. Χρυσούλα. Η Χρυσούλα θα σου κάνει καλό κρεβάτι. Χρυσούλα, ναι. Έχει το λάμδα το βαρύ από πίσω, μπορεί να σε φέρει ένα κοτσαδόρο, να σε είχε κάνει ένα τούρμπο, θα σε φτιάξει. Είχε ένα θείος μου. Χρυσούλα. Ναι, εγώ είχα πρώτη τέτοια μια, Χρυσούλα ήταν. Είχε μια γκόμενα Χρυσούλα, αυτός ήταν μεγάλος. Άσχημος, κοντός, ναι. Κομμουνιστής. Και αυτά, ξεκίνα το κομμουνιστή να τελειώνουμε. Ναι. Και είχε μια γκόμενα τη Σούλα, ήταν 20 χρόνια νεότερη, 22. Πλούσιος. Όχι, απένταλος. Απένταλος και είχε 20 χρόνια ακόμα. Ναι. Αυτή είναι εξαιρέσεις φοβερές, φίλε. Ναι. Φίλε, τον είχα πρότυπο. Καλά έκανε τον Νίκη. Μάκα μεγάλο, ρε φίλε. Πέθανε πολύ νέο, βέβαια. Τι έκανε. Γιατί ήταν και λίγο μερακλής, έπινε. Ναι. Αλλά είχε τη Χρυσούλα. Χρυσούλα. Καλή. Γιατρός. Και γιατρό κιόλα. Και γιατρός. Τον τάιζε και φακελάκια του. Έχει από τα καλύτερα διαγνωστικά. Δεν μπορώ να πω παραπάνω γιατί μετά θα γίνουμε. Και έχει ένα διαγνωστικό εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη τρομερό. Χρυσούλα. Πετούσε με αεροπλάνα. Στην Αερολέσκη. Αερόστα τα πήρε και του Μπούζα. Και λέγανε. Θα το κάνει δεσδάκι. Και λέγανε, εκεί στο σο. Εγώ άκουγα. Εσύ, τι του βρήκε. Του κομμουνιστή. Το ζήλευαν όμω. Του κομμουνιστή να πούμε. Να καλά. Σκληρές οι στελίτσες, λες. Σκληρές. Οι στελίτσες. Ναι. Εγώ μια στέλα που έχω μεγάλης ηλικίας φίλη. Ναι. Σκληρό καρύδι. Ναι. Δεν λέω, ξέρει τώρα, μα ακούει. Ναι. Πα, σκληρό καρύδι. Τζοάννα. Τζοάννα είναι. Τι γίνεται, θα έχω μουρλαθεί πρωί. Τζοάννα καλό είναι. Μήνα, παιδιά, όλοι με ανεβασμένη διάθεση είστε, έτσι. Ναι. Παρκάρω το κόρτεμπα στην Παπάφη. Και τι έκανε, Τζοάννα. Όταν δούλευα το βράδυ. Ναι. Βγαίνει από ένα μαγαζί από αυτά που πάνε οι ταξιτζίδες και κερνάνε. Αλλά κεράσει ποτάκι, ναι. Βγαίνει μία. Τζοάννα. Βγαίνει μία χοντρή. Ναι. Είχε χειμώνα και κοντομάνικο. Oh. Έχει δει το χέρι του Βέγκου με την τρίχα. Έχει σηκωθεί η τρίχα τη. Κεράσει με λέει ποτάκι, Τζοάννα είμαι εγώ. Χασουκάκι θα ρε, κεράσει. Τζοάννα φύγε, λέω, θα σου αρχίσω τι κλωτσιέ. Πάρε δρόμο από εδώ πέρα, ρήπιο τη κοινωνία. Λέω, θα σε δώσω και σε κεράσω και ποτάκι, σε τέτοια άλλα από εκεί. Ελεονόρα. Είχα. Είχε Ελεονόρα, Βέβαια. Όχι τη μελέτη. Όχι. Άλλη Ελεονόρα. Ελεονόρα. Καλή Ελεονόρα. Έβλεπε και την ώρα μαζί. Τούρμπο. Τούρμπο Ελεονόρα. Τη βάζουμε και αυτή ένα δεκάρι χάφ. Φιατ Πούντο Τούρμπο. Τη βάλουμε στα δεκαράκια ή στα χάφ εκεί μαζί με τον Ελεονόρα. Μαουρίσιο. Μα, Μυραφιόρη Ελεονόρα. Ναι. Τη βάζουμε. Ελεονόρα. Εκεί. Ρε παιδιά, ξεχάσετε το ποιο
Ποιο? Σεξουαλικό όνομα. Ντανιέλα. Ντανιέλα τώρα βρωμάει η Ρωσία, ρε φίλε. Ρωσία, Ντανιέλα, ρε. Ντανιέλα θα είναι καμιά, ξέρω εγώ. Εμένα ο Μπατίστα μου έρχεται στο μυαλό μου όταν ακούω. Ντανιέλα, Ντανιέλα. Ντανιέλα, Ντανιέλα σε κάνα μπαρ. Ναι, ναι. Καμιά Ρωσίδα η οποία μετά με τα αφεντικό θα πηγαίνει να κάνει κοκό. Έλα. Μαρίζα. Τώρα έχει γίνει χαμός εδώ. Μαρίζα και τελευταίο γιατί θα σταματήσουν παιδιά. Πρέπει να πάμε λίγο να δούμε αγωνιστική. Φτάνει με τα ονόματα σήμερα. Για πες. Νατάσα. Ναι. Ε, ναι. Πολοχαγός Νατάσα. Ναι. Σου βγάζει κάτι μπαμπάτσικο. Βγάζει κάτι αρχηγικό. Είναι αρχηγικό. Μπρα... Ναι. Πρόλαβε. Ναι. Μα τι πράγμα ναι, είσαι. Αγόρι μου, ναι. Μα τι πράγμα είσαι. Άρα βάζουμε τριπλέτα μπροστά. Τζένι, Στέλλα, Νατάσα. Ναι. Με τρεις επιθετικούς. Σεντερφόρη Τζένι. Τζένι, έξω αριστερά η έτσι, Στέλλα. Έτσι. Κλείσαμε, παιδιά. Ναι. Φτάνει. Μη στέλνετε τα λεφτά. Φτάνει. Έσυλε πολύ δυνατό τώρα. Τι. Ιζαμπέλα. Η Ζαμπέλα είναι από τα βάδι της Ρωσίας. Βάλτην όμως να παίξει λίγο μπαλίτσα για αυτήν. Εδώ μιλάμε για δικά μας. Άσε τα Βικτόρια. Α, Βικτόρια. Εγώ είχα μια Βικτόρια. Καλούλα, παίζει δεκάδα με πάγκο. Μπορεί να τη βάζει να παίξει κανένα μπακάκι αριστερό. Κρύα. Κρύα Βικτόρια. Εντάξει. Λοιπόν, σταματάμε παιδιά γιατί έχετε μουρλαθεί. Από ό,τι κατάλαβα. Φτάνει. Από ό,τι κατάλαβα έχετε. Ποιο πρίγκιπα και ποια μπάλα. Ποιο πρίγκιπα και ποια μπάλα. Τι σηκώθηκαν με άγριε διαθέσει. Σηκωμένη διάθεση στα ύψη. Τι τώρα έχουν τρελαθεί τώρα, έχουν σηκωθεί με άγριε διαθέσει. Ναι, κάτσε μην μα παρεμάσει τίποτα ξόβαλτσα τώρα. Άσε, λοιπόν. Ναι. Πανιόνιο Άρη. Πάμε, τι... πάμε, παιδιά, πάμε. Πανιόνιο Άρη. Πανιό... Πόσο δίνει ο Άσο. Πολύ δίνει. Κάτσε, παίρνει τον αριθμό. Θα σε πω τον αριθμό. Ο Άρη είναι. Όχι καυτό φαβορή, είναι καλό φαβορή. Ναι. Χθες το είχα στο 1,80, σήμερα να είμαι σίγουρος 1,83. Ωραία. Το άσο πόσο δίνει. 4,30. Ωραία. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Διπλό. Να κερδίσει ο Πανιώνιος ιστορικός, να μην γίνει άσο διπλό. Όχι. Δεν θα κερδίσει ο Άρης εκεί. Δεν κερδίζει ο Άρης, αυτά πέσα στο Βαραγιάννη, τώρα έχει τρελαθεί τώρα. Δεν κερδίζει ο Άρης εκεί. Δεν κερδίζει μέσα στο Σινέασμιν. Στο λέω να το ξέρεις. Αφού δεν τρώει γκολ ο Ένιγκρες. Βρε, δεν τρώει γκολ, δεν κερδίζει ο Άρης εκεί. Δεν κερδίζει, άρα βλέπεις 1-0, 1-1, 2-1. Άσοχη διπλή ευκαιρία. Άσοχη διπλή ευκαιρία. Δίνει δύο μονάδες, 2,5. Εγώ θα πάρω τον γκολ. Πιστεύω θα είναι το πρώτο μάτς που θα φάει γκολ ο Άρης. Μπορεί να φάει με κανένα πέναντι. Αλλά δεν το βλέπω κι όχι πιο πολύ το βλέπω. Βρε τον Άρη, τον ξέρω από το 80. Το ξέρεις, το ξέρεις. Τον Άρη, τώρα έχω μυρίσει εκεί. 10 χρόνια παραπάνω. Τα βρωμοαποδητήριά του μια χαρά να πούμε. Πάνω που πατάει γκάζι, λες κάτι γίνεται. Ας τον Άρη τώρα. Εδώ έφαγε 5-1 στο κύπελλο από τον Πανιόνιο. Πήγαινε για τελικό κύπελλο. Ήταν καλός ο Πανιόνιος τότε. Εντάξει, και ο Άρης ήταν καλός τότε. Γκολ το βλέπω εγώ. Καλά, πάμε. Εσύ βλέπεις γκέλα. Ξάνθη Ολυμπιακός. Όχι ψέματα, ναι. Ξάνθη Ολυμπιακός. Διπλό και άντερ. 0-1 μου λοχτώ και φεύγαμε. Δύσκολα θα περάσει. Γράφτα αυτά εσύ Εμίλη, έτσι, τα γράφεις αυτά. Γράφτα. Ναι. Θα περάσει αλλά δύσκολα. Δύσκολα θα περάσει. Γκολ το βλέπω και αυτό. Μάλιστα. Θα παίξω δύο γκολ το Σάββατο. Όχι, ναι. Όπα, τι έχουμε, μπούκα. Πήρε το φιλαράκι σου, ο κόκκινος είναι. Ο κόκκινος. Να διαβάσεις λίγο την εφημερίδα σήμερα εσύ, γιατί λέεις εσύ, ναι. Λες διπλό, hit, διπλό τον Άριο. Έμαθα άλλα. Έμαθε άλλα, ο σερβιτόρος. Μίλησε ο σερβιτόρος, δεν έχουμε... Σήμερα... Καλημέρα στον Γρηγόρη το φίλο μας, έτσι, το φιλαράκι μας. Τι, ο σερβιτόρος τι λέει. Ο σερβιτόρος με λέει. Αυτά θέλω, ρε φίλε, να ακούσω. Ο σερβιτόρος με λέει μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό θα πάρει την άνοδο ο Άρης. Ναι. Αλλά επειδή εμπλέκει το Πανιόνιος, μου λέει. Μα, εδώ εμπλοκή μου αρέσει. Εμπλοκή. Έχω εμπλοκή. Γιατί ξέρεις κάτι έμαθα χθες το βράδυ. Διάμεσα ξέρεις τι βάζεις. Ο κόκκινος πάει και μαγειρεύει στο σπίτι ενώ εγώ βγαίνω έξω και μαθαίνω. Καλός μάγειρας ο κόκκινος. Ο κόκκινος μαγειρεύει, ψωνίζει τη λαϊκή, είναι καλός. Εγώ σούπερ μάρκετ μ' άρεσε να ψωνίζει. Βάξει, είναι ωραίο καλά, γιατί ναι. Ανήκει το μάτσο κιόλας. Παίρνει ιδέες, μια χαρά. Λοιπόν, ναι. Άρα λες γκέλα ο Άρης. Γκέλα. Περνάει δύσκολο Ολυμπιακός. Περνάει δύσκολα. Δύο γκολ. Εγώ αμυγός στοιχηματικά έτσι τα βλέπω τα μάτς. Προχωράμε να τα τελειώσουμε. Για, μια... για να τελειώσουμε. Ναι, γιατί μετά έχουμε πρωτοσέλιδο. Και Ευρώπη έχει. Αλλά θα ναι. Πάμε, ναι, Ευρώπη. ΑΕΛ, όφι. Το ντέρμπι των δύο. Μίνι εκπλήξεων, ας πούμε. Πάνε καλά και δύο ομάδες. Ο Κούγιας. Δεν είναι καλοχή αυτό. Ναι, εντάξει, ζώρικο μάτς. Ναι. Ποια ομάδα σ' αρέσει πιο πολύ από τις δύο αυτές? Όφι. Και εμένα όφι μ' άρεσε πολύ. Πολύ. Λίγο η έδρα, φτιάξαν και το χορτάρι εκεί από ό,τι είδα στο LFC Arena εκεί. Εντάξει. Ευχαριστημένοι και οι δύο. Χινάρι. Ωραία. Πανετολικός Αστέρας Τρυπόλεως. Ε? Πανετολικός Αστέρας Τρυπόλεως. Πανετολικός μέχρι χθες έπαιζε μπάλα. Και ο Αστέρας έπαιζε μπάλα. Κύπελο αυτοί είχαν χθες. Τα κατάφερες. No bet. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Μπράβο, no bet, άσε να βγάλω τα ματάκια του. ΑΕΚ Ατρόμητος, εδώ σε θέλω καρδιά μου. Κυριακή είναι το μάτς, 7.30 ώρα παρακαλώ. ΑΕΚ Ατρόμητος. ΑΕΚ Ατρόμητος, βέβαια, ΑΕΚ Ατρόμητος. Δεν θα σπάσει αυτό. Κι άλλη γκέλα η ΑΕΚ. Κάνει γκέλα. Κι άλλη γκέλα. Χωρίς βράνιες εκεί, ιστορίες, κακό, καλά βράνιες και που έπεσε. Τον περάσει ο Ατρόμητος. Θα τον περάσει ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος ο οποίος. Στη βαθμολογία τον περάσει. Ναι, έχει 11, αν κερδίσει τη φτάνει την ΑΕΚ. Όντως, σωστά. Τη φτάνει. Πάνε 14 πονταλάκια μαζί. ΠΑΟΚ Πανάθα. Δεν αντέχει ο Παναθηναϊκός.
Μικρό ο Άσο πάντω. Σχολιάζουμε χθε ένα 30 τώρα. Δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει. Δηλαδή θα αντέξει λίγο, θα κάνει αυτό και τα... δεν αντέχουν ένα τέτοιο. Κάνα ημίχρονο δηλαδή να αντέξει για να το μπορεί πάρει. Μπορεί να το πάρει δύσκολο από Πάκο, δεν θα αντέξει ο Παναθηναϊκός. Εγώ τον σέβομαι τον Παναθηναϊκό σαν ο τότε και σαν φανέλα. Εγώ δεν τον σέβομαι καθόλου. Καθόλου δεν τον σέβεσαι. Τι να τον σέβαστο αφού είναι 10 χρόνια γκόμενα. Ναι, έχω 13 νίκες, κάτι τέτοιο σερί. Δεν ξέρω τι, το έχω κάνει πελατάκο τώρα. Ναι. Δεν με εμπνέει σεβασμό ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, πάντως με ψυχολογία έρχεται χωρίς να κάνει. Κακώς βάζουν ξένο διαιτητή, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μικρή ομάδα. Όχι, εγώ θέλω ξένου διαιτητέ σε όλα τα μάτια. Εσύ να μην τα θες τα μικρά μάτια. Εσύ στα μικρά μάτια να μην θες ξένο διαιτητή. Να μου στείλουν κανένα κομμάτι στα μικρά μάτια εκεί που δεν το περιμένω και να μου. Έχει και εσύ κομμάτι δικά σου. Έχω τα μοιρασμένα. Απλά εγώ δεν φωνάζω. Καλά κάνω και με σομούχτη. Εσύ δεν στέλνει κανένα τσετσένο να του πει που μένει ο. Ναι, ήρεμα. Έχει μια α πούμε. Ένα τάκτ. Έχετε ένα τάκτο, έχετε. Οι παοξίδες έχουμε γενικώ ένα τάκτο. Έχετε χαλάσει, ναι. Έχουμε ένα τάκτο, είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, και Δευτέρα έχουμε ένα μάτσο το οποίο. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε, δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί. Λαμία Βόλος. Διπλό. Ναι. Ο Μπέος. Μπορεί. Διπλό, ο Μπέος. Λοιπόν, Λία, παιδιά, ξεχάσετε το όνομα το οποίο έχει πει. Λία! Μην το λες αυτό. Γιατί, Λία. Λία. Άστο. Λία είναι δυνατή Λία. Όντως και η Λία είναι. Εύκολη Λία. Μπορεί να σου τύχει καμιά κούκλα Λία. Και να σου βγει κρύα στο δρόμο. Ναι. Μπορεί ναι. να σου τύχει μία Λία κούκλα. Κουκλάρα, σαν την Μπίμπιμπο. Και αλλά... να σου βγει κρύα στο δρόμο. Στο δρόμο. Κρύα στο δρόμο. Μάλιστα. Και να λες αυτή η κούκλα. Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό. Ναι, Κωνσταντίνο. Καμιά φορά οι πολλοί κούκλες. Ισχύει αυτό. Γιατί δεν δίνουν προσπάθεια εκεί. Σου λέει με κούκλα, εγώ δεν αυτά έχω. Βλέπεις καμία η οποία δεν είναι και πολύ. Νόμος. Και σου αλλάζει τα πετρέλαια να πούμε. Νόμος. Νόμος. Η κούκλα, φίλε, σου λέει εγώ αυτή είμαι όπως εσπάρεμε. Ναι, παιδάκι μου, μπορεί να βρεις μία Λία. Ναι. Η οποία να είναι κούκλα. Στο ξαναλέω. Τρίτη φορά. Κάτι πες με Λία, παιδιά. Και να σου βγει στον δρόμο κρύα. Κρύα. Η Λία κρύα. Λία κρύα. Εντάξει. Να μην είναι τόσο αυτό. Ναι. Και αυτό να το πούμε και στου νεότερου άνδρε. Ότι οι πολλοί κούκλες καμιά φορά. Είναι λίγο ξενέ. Όχι πάντοτε, δεν είναι κανόνας. Εντάξει, ναι. Αλλά στην πλειοψηφία, δηλαδή 70-30, είναι λίγο. Σου λέει, εγώ έτσι είμαι, δεν δίνουν γκάζια, ρε παιδί. Δεν την γκάζει να δω. Δεν δίνουν γκάζι. Στενά παπούτσια και κατήφορα. Ναι. Λοιπόν, ξενύχτη τέλος. Τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν δουλειές σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα, μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Volton One με πραγματικά περιοριστά data που δεν τελειώνουν ποτέ. Ξέχνιασες μία και καλή. Για να τα αποκτήσεις απλά καλείς στο 13800. Και το Wind One δεν σταματά εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρεις στις διαδραστικές οθόνες των καταστημάτων Wind μπορεί να κερδίσεις μέχρι και ένα Peugeot 2008 ή πολλά πολλά ακόμα δώρα. Δεύτερη ώρα, rap, cool και Μίλιος Γαβριλίδης σήμερα η τριπλέτα μάτς. Πρώτη του Νοέμβρη, Κωνσταντινέ. Σχολιάσαμε για πολύ λίγο μόνο τα μάτς, γιατί τα ονόματα σήμερα είχαν τιμητική. Βάνα λέει, ξεχάσατε. Το Βάνα είναι ένα όνομα που σε προδιαθέτει να πας στον οίκο ανοχής. Κατευθείαν, ε. Ναι. Βάνα, ε. Βάνα. Βάνα, άνοιξε τη Βάνα, ε. Να πιεις νερό. Ναι, η ναι. Βάνα. Συνήθως οι βαρβάρες γίνονται βάνες. Ναι. Και όταν γίνει η βαρβάρα βάνα. Αλλά για άγρια πράγματα προδιαθέτει βάνα όμως. Πρόστιχα. Πρόστιχα, ναι. Έχεις καμιά γνώμη για φρόσο? Εδώ έχουμε σήμερα και Μαρίζα αν έχει κάτι, παιδιά, το μαγαζί, λέει, να το σχολιάσετε. Στο σχολείο είχαμε τη φρόσο. Την κεραφροσούλα. Όχι. Είχαμε μια φρόσο γλυκύτατη. Ναι. Η οποία την παλεύανε πολύ να την κατακτήσουν. Να τη ρίξουν, ναι. Την κατέκτησε ο Φράσκος. Α, το Φράσκο τον Αλυταρά. Ναι, ο Φράσκος. Τα έκανε μαγκές ο Φράσκος, να πούμε. Ναι, ότι έβγαλε την φρόσο, ε. Όχι, την παντρεύτηκε. Κάνα παιδιά, ναι. Α, την παντρεύτηκε. Ναι. Α, μαγιά από την έβγαλε. Τα έκανε μαγκές ο Φράσκος, τον έδιωξε η φρόσο. Α, έδαινε η φρόσο. Και τώρα στη. Τι έγινε τώρα. Τώρα η φρόσο έγινε μια κυρία. Έγινε κυρίουλα. Κυρία α, η φρόσο δηλαδή ξυλίζεται σε θηρίο ανήμερο στην πορεία. Δεν σα μπερδεύει το όνομα ήσυχα πράγματα. Είναι δυναμική σαν γυναίκα. Εγώ έχω σου λέω την κεραφροσύνη εκεί με τον Αλπασά. Αυτό από εκεί πήρε δικιά μα. Γεια σου Φροσούλα. Γεια σου Φροσούλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε λίγο Κωνσταντίνε να δούμε τι γίνεται τώρα στα θέματα λίγο των ομάδων μας. Έτσι τα γρήγορα. Ναι. Για να δούμε λίγο και τις εφημερίδες. Και Ευρώπες, να ξέρεις. Έχουμε και ευρωπαϊκό. Μας ακούνε και στις άλλες χώρες. Ναι, και ναι. Έχουμε οπαδούς και ομάδων. Λίβερπουλίστες, Μαντσέστερ Σίτις. Θα θες να πάμε Ευρώπες. Εγώ είμαι έτοιμος. Να πάνε όπου θες. Κοίταξε, στην Αγγλία αυτή τι την εβδομάδα. Τι καλό έχει να παίξουμε, τι έχει. Αγγλία αυτή την εβδομάδα δεν έχει. Απουσιάζει το πολύ μεγάλο ντέρμπι. Δηλαδή, πού μπορεί να σκαλώσει η Λίβερπουλ, μπορεί να σκαλώσει και η Σίτι, ας πούμε. Η Σίτι υποδέχεται τη Southampton και η Λίβερπουλ πηγαίνει στα Midlands με την Άστον Βίλα.
Άστον Βίλα Λίβερπουλ. Δεν του βλέπει. Θα περάσει αέρα. Αυτή η Λίβερπουλ έτσι πω είναι φτιαγμένη. Έχει αλλάξει και στυλ παιχνιδιού η Λίβερπουλ. Δεν χάνει. Εδώ δεν χάνει με τα πιτσιρίκια τώρα από εκεί πέρα. Καταναλώνει και λιγότερη ενέργεια από πέρσι. Δεν ξέρω τι του έχουν κάνει. Ναι, ναι. Βλέπω ότι σκοράρουν οι χαφ. Από πίσω. Σωστά. Η Βαϊνάλντουμ, σωστά. Ο Τζίμι. Ναι, οι άλλοι από πίσω. Εκτός από τον Φαμπίνιο που είναι καθαρό αίμος, να πούμε. Κόφτης. Αρχετιστής και κόφτης και τα λοιπά. Δίνει και λίγο θέαμα παραπάνω. Στην δηλαδή, Ιταλία έχει ματσάρες. Από πέρσι δεν είχε τόσο θέαμα η Λίβερπουλ. Τώρα δίνει και λίγο θέαμα. Και θέαμα και ουσία. Και, ουσία, και αν χρειαστεί θα το πάει μόνο και στην και ουσία. Και καλό φεγγάρι. Οπότε φεγγάρι μου χλωμό. Το βλέπω η Λίβερπουλ μετά 30 χρόνια. Θα το πάρουμε, ρε Σίκο. Θα το πάρει. Φτάνει, ρε Σίκο. Φτάνει με τσάνα. Πάρουμε, ναι. Έχει πάρει Blackburn, έχει πάρει πρωτάθλημα. Έχουν πάρει η Λέστερ και δεν έχει πάρει η Λίβερπουλ. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η ομορφιά. Τι έχει η Ιταλία. Η Ιταλία έχει ζουμί γιατί έχει δύο ματσάρες ολκής. Η μία θα γίνει σφαγή αίμα και άμα στο Ρήνο Γιουβέντους. Γιατί να γίνει σφαγή, λόγω εντοπιότητας. Ναι. Στο μάτς είναι Πάο Κάρης. Το Ρήνο. Πάο Κάρης είναι το μάτς. Είναι η ίδια πόλη και οι δύο. Και ναι. Σκοτώνονται. Η Γιουβέντους έχει ξεφύγει, παίρνει πρωταθλήματα. Η Τωρίνο είναι δυνατή ομάδα. Τι είναι, 8η. Δεν είναι 8η. Παλεύει για να βγει Ευρώπη η Τωρίνο. Βγαίνει η Ευρώπη, βέβαια. Μπορεί να την κάνει. Μέσα στην έδρα τη φυσικά μπορεί να την κάνει. 3-5-2 παίζει. Φυσικά και μπορεί να την κάνει. Τωρίνο τώρα αυτό το μάτς περιμένει. Πώ και πόσο παίζει ο Ρονάλντο. Παίζει, ναι. Μαντουιτή. Παίζει. Και γι' αυτό και το διπλό είναι τσιμπημένο προς τα πάνω. Δεν είναι ένα γκολ το έχουν δώσει. Ναι. Ρώμα Νάπολη έχει ματσάρα. Ρώμα. Επιστρέφει ο Μανολάς στο Ολυμπικό. Καλός ο Μανολάς. Καλός ο Μανολάς. Είναι από σταθερή αξία. Το θαυμάζω. Ναι, έχει Μίλαν Λάτσιο. Μίλαν. Λάτσιο. Η Μίλαν χθες κέρδισε με τα ψέματα με ένα 0 με γκολ του Σούσο στο 62. Ναι, ο Κλάβδιος που παίζει. Ο Κλάβδιος, ο προπονητής, ο Ρανιέρης, η Σαμπτόρια. Ο Κλάβδιος, ρε. Ποιος Κλάβδιος. Ο Κόντι με το Μαλίσσα τον Κλάβδιο. Α, ναι. Ο Κλάβδιος αυτό, ναι, γιατί παίζει. Υπάρχει και ο Κλαούντιο Ρανιέρη που τον λένε Κλάβδιο κανονικά. Ο Κλάβδιος ο κανονικός είναι ο. Α, η Ίντερ πηγαίνει στην Πολόνια, Ρενάτο Νταλάρα. Έχει εκεί πέρα τον Νταλάρα. Στην Πολόνια. Καλή είναι η Πολόνια. Εντάξει. Είναι καλή η Πολόνια του Μιχαήλοβης που είχε θέμα υγείας, περνάνε από το νοσοκομείο. Τι γίνεται αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, έχει το παλεύει. Τι είχε. Την κακιά την αρρώστια. Ναι, σε τι είπα, η κακιά αρρώστια είπα την γλιτώσεις. Πες το, πώς το λένε ρε εσύ. Λευχημία. Λευχημία, ναι. Λευχημία την γλιτώνεις. Την γλιτώνει, ναι, μπορεί να την γλιτώσει. Πολύ... Το παλεύει πάντως. Και όσοι έχουν λευχημία και παραβλέπει γιατρούς, πάει στο γήπεδο, προπονεί, ναι. Πολύ... Η λευχημία παλιά δεν γλιτώνεις. Τώρα όμως. Γλιτώνεις. Τώρα όμως εκεί πέρα. Όχι. Και χωρίς. Είναι κάποια κομμάτια, να πούμε, με λένε γιατροί που τη γλιτάρεις. Ωραία. Μακάρι να την γλιτώσει ο άνθρωπος. Η λευχημία δεν είναι πιο όπως παλιά. Όσοι έχουν και μη φοβούνται κιόλας. Ισπανία, μια που θες να πάμε στην Ευρώπη, έτσι, γιατί ανοίγουμε τους ορίζοντες παντού εμείς. Ναι. Η Μπάρτσα πηγαίνει στο Λεβάντε. Εύκολο το πέρασμα, Λεβάντε, ναι. Εντάξει, ναι. Η Σεβίλη υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη σε ένα δεν μπορώ να τη δω, ρε. Ποια, την Ατλέτικο. Δεν μπορώ να τη δω. Το φίλο σου το δεν μπορώ να τη δω. Ρεάλ Μαδρίτη Μπέτη. Έτσι για τα μεγάλα. Εντάξει, καλούτσι είναι η Μπέτς. Ναι. Έχει Φεκίρι μπροστά, έχει παίχτες. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στην Ισπανία. Στην Γερμανία, ναι. Ο φίλος ο Νάγκελσμαν υποδέχεται τη Μάιντς, λογικά θα κερδίσει. Την πάρει τη Μάιντς ο φίλος. Θα την πάρει. Η Μπάγκερ πηγαίνει στη Φραγκφούρτη, αυτό είναι ωραίο μάτς. Είναι επικίνδυνη έξοδος αυτή. Ναι. Η Άιντραχτ είναι καλή μπροστά. Πίσω με... τρώνε πολλά γκολ αυτή. Πίσω τρώνε, αλλά μπροστά έχει Μπάς Ντόστ, έχει Αντρέ Σίλβα, παίχτες σε υψηλό επίπεδο. Μπορεί να κάνει ζημιά η Άιντραχτ. Δύσκολο θα είναι το έργο της Μπάγκερ. Η οποία δέχεται γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Και προχθές με την Πόχουν πάλι δέχτηκε γκολ. Πάλι δέχτηκε γκολ. Πού άλλο να σε πάω, Γαλλία, η Παρί παίζει μέσα στο Διζόν, Μαρσέι Γκλίλ. Να, ωραίο μάτς. Τι ωραία να είμαστε τώρα στη Γαλλία, μας λέγανε. Δεν με τραβάει η Γαλλία. Bonjour. Δεν με τραβάει η Γαλλία. Δεν σ' αρέσει η Γαλλία. Εμένα με τραβάει η Αγγλία πολύ και η Γερμανία. Αυτές οι δύο χώρες με τραβάει. Η Γερμανία θα πας πάνω να δεις για ένα ματσάκι εσύ εκεί στη γηπεδάρα τη Mercedes Benz Arena. Έχω πάει. Α, θα αναλάβουν αυτοί που θα με πάρουν, δεν ξέρω. Ναι, και τώρα που σα αναλάβουν, μου έχουν στείλει μήνυμα από Τσουτγκάρι. Λέει, ελάτε παιδιά όπως είστε. Λέει, εγώ έχω μπουκαλάκια. Θέλει και εμένα όμως να πάω. Ναι, εντάξει, κοίταξε ναι. Τώρα, θα τα κανονίσουν οι υπόλοιποι. Τώρα, θέλει να έρθω κι εγώ. Εγώ μην μπερδευτούμε σε κανένα σασέρ. Άμα πάμε εμείς στη Γερμανία, θα πάμε σε κανένα κλαμπ εκεί με τραβεστή, θα μπερδευτούμε. Ξέρεις ότι είχα πάει εγώ σε μια γαλλική. Για πες τα αυτά, πες τα. Στην Κολονία. Κολονία, Κέλν. Είχα πάει με τον Τερλίκα. Ω, το τρελό τα αγόρι, καψούρα. Παιδιά πιτσιρίκια. Ναι, ναι. Η Μαρίνα με την Ευγενούλα, πιτσιρίκια. Είναι η χώρα, δεν το ξέρω εγώ, η χώρα των τραβεστή. Έχει πολύ πράγμα εκεί, βέβαια. Η Γερμανία είναι γενικώ με το σεξ, τα έχουν πάμε πολύ σε ένα μπαρ να πούμε. Ναι, ναι. Όχι, μπαρ σε ένα σαν σούπερ μάρκετ που έτρωγε κιόλα. Ναι. Έτρωγα εγώ με τα χέρια σαλάμι εκεί και τα λοιπά. Μπράβο, Κωνσταντινέ. Ήταν ένα εκεί πέρα να πούμε γέρο. Ναι, ναι. Λέει μια με τα χέρια. Γκρικ, κάτι έλεγε για μένα. Εσένα έλεγε συγκεκριμένα γκρικ. Γκρικ, πάω έτσι με τα σαλάμια όπω ήταν τα χέρια μου λαδωμένα. Πιάνει τα μαγουλάκια. Όχι, όχι, το πιάνω το κουστούμι, τον κάνω μέσα στα λάδια. Το γκρικ. Ναι, fuck γκρικ του λέω. Καλά τον ήμουν. Fuck γκρικ είπε και καλά τον ήμουν. Εδώ δεν είναι λέει η τούμπα λέει ναι. Να έχεις τους αστυνομικούς να βγαίνεις και να μπαίνεις. Εδώ μας δούσε μάζεψα μέσα. Θα σε τσακώσουν λέει. Ισχύει. Και, λοιπά. Ισχύει. Και μετά πάμε σε ένα μαγαζί και είναι 3-4 τραβεστοί. Ο ένας είναι ίδιος ο Παράβας.
χωρίς μουστάκι, ε. Ένα, με μουστάκι τραβεστή έχει. Α, είχε και μουστάκι γιατί είπε ίδιο παράβαζα απλά να βγάλω. Ένα ήταν ίδιο ο Μονιώδης, ο προπονητής της ΜΕΝΤ, ο παλιός αριστερός μπακ. Ναι, και. Και να λέω, ρε, εσύ αυτός ο Μονιώδης είναι. Όχι, ρε, λέει, τραβεστή είναι. Βρε σαν το Μονιώδη. Τι μαζάζει, ρε, εσύ πήγατε εκεί, ρε. Τι πήρε, πει μπειραρία πήγατε. Σε μια έτσι Χάρσπουλ, Μπάρμπερ, τι κάτι πήρε, κάτι αυτά κτλ. Με Στάιν, ναι, ναι. Μπρικεστάιν. Τέτοια ασχήμια γυναίκα δεν έχω δει και τραβεστή. Τρομπολί, ρε. Άσχημε γυναίκε και μόλι με παίρνουμε τα μάξι και πάμε στην Ολλανδία. Κάτι κούκλες, κάτι σώματα, κάτι χρώματα και οι άντρες, παιδαράδες και οι γυναίκες. 100 χιλιόμετρα διαφορά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Στη Γαλλία όλη σιλουέτα. Όλοι. Ναι, δεν είδα χοντρό άνθρωπο. Ναι, ναι, αλλά είναι ευρωμιάριδες εκεί στη Γαλλία. Τι μασχάλες. Μα δεν μπλένονται. Δεν μπλένονται. Δεν μπλένονται. Αλλά όλοι σένι. Δηλαδή δεν είδα είναι. Ένα με παραπάνω κιλά. Ναι. Όλοι ήταν. Στη Γαλλία ξέρεις ότι έχουν τα λιγότερα εμφράγματα. Αφού... Γιατί πίνουν και το κόκκινο το κρασί. Κόκκινο το κρασί. Μπουργουνδία, πώς λέγεται. Σωστό. Κάνουν τα κόκκινο κρασί. Ανοίγουν οι αρτηρίες, αθλούνται. Μπουργουνδία. Αλλά γυμναστική, ποδηλατάκι, τρέξιμο και μετά. Είμαι γομάρι. Ξέρεις οι Έλληνες, βλέπεις κάτι γομάρια με κάτι κοιλιές. Ναι. Και λες είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί. Ο γυμνασμένος από τη μέση και πάνω και ο χοντροπαλάς. Τώρα που είπες κοιλιάρα, κουμπαράκι μου, υπάρχουν κάτι κοιλιές που είναι πολύ σκληρές. Γυμνασμένοι, δηλαδή βαράς, σα ακούω του μπόξ, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτοί είναι οι παλιοί μπετατζίδες. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Ναι, γιατί γυμνάζονται ναι. Και η κοιλιά σκληραίνει. Σκληραίνει κοιλιά. Αυτοί οι παλιοί μπετατζίδες δεκαετίες 70 και 80. Μην πετύχει τέτοιου σε καυγά. Ναι. Μην πετύχει. Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Έχω πετύχει. Εσύ βαράς και αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχω πετύχει, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, άκουσα. Αν δεν ήταν ο Μηταράς ο συγχωρεμένο, θα του τραβήξει ένα μπουνίδι στα αγώνια, για εκεί ρίξει. Θέλει, γιατί στην κοιλιά δεν καταλαβαίνει. Πού να καταλάβει, εκεί σημαδεύει αγώνια, αν προλάβει. Ναι. Αν δεν σε κάνει τουλούμι στο σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό, γυμνασμένη κοιλιά. Ναι. Φοβερό. Ναι. Και, φοβερό. Και, χοντρός με κοιλιά και γυμνασμένη. Ο Παρθενάκης μας ακούει. Καλημέρα, Αλάνια. Τι λέει το όμορφο κούνελο αυτό. Ναι, πείτε λέει τίποτα για μπάσκετ. Τι είπαμε στην αρχή, δεν είπαμε. Και πρώτη είδηση ήταν σήμερα. Τι? Που χάλασε του Κουρτόπουλου, θα μείνουν χαραλαμπίδες. Είναι φίλο μου ο Γιάνκοβιτς και του λέω μην πατήσει τη Θεσσαλονίκη γιατί θα πεινάσει τα παιδάκια. Άσε να σωθεί καμιά τώρα έγινε και μπαμπά. Έγινε μπαμπά. Θα πεινάσει το παιδάκι του Γιάνκοβιτς. Έχει λεφτά μαζεμένα αυτό τώρα. Κάθε... Και έγινε, τα φάει. Έκανε κάτι σεζόν με πανεκό με ιστορίε. Φιλανδία λέει όλη στεγνή είναι. Έχει μια μάνα πανέξυπνη. Που ασχολείται στην Αθήνα, ναι, ο Γιάνκοβιτς, μια πάρα πολύ έξυπνη μαμά, που ασχολείται με τα μεσητικά και είναι τρομερή στις πωλήσεις. Είναι οικογενειακή μου φίλη, να έχεις υπόψη σου. Η μαμά της, του Γιάνκοβιτς. Ο Γιάνκοβιτς, φοβερή οικογένεια. Τι είπε, λέει ο άλλος, λέει θα μας πνίξει πορεία. Έφραγμα να πάμε, έχει γήπεδο Νταλάρας, λέει. Εντάξει, είπαμε το γήπεδο της Μπολόνια είναι αυτό. Έτσι. Νταλάρα, λέει. Ρενάτο Νταλάρα, ναι, Ρενάτο εντάξει, Νταλάρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε μια γύρα λίγο στα δικά μας τα θέματα. Έλα, μωρέ, ο Ένικ είπε και χθες ότι θα κατεβάσει ίδια δεκάδα. Εντάξει. Για δεκάδα λέει που κερδίζει δεν αλλάζουμε. Λάθος κάνει ο Ένικ. Γιατί? Θες να ανάλογα τον αντίπαλο να αλλάξει τις κακέρα. Ανάλογα τον αντίπαλο, ανάλογα τις συνθήκες ενός παιχνιδιού, δεν πας μόνο κόμματα. Δικαίωμά του είναι να πιστεύει ότι η ομάδα που δεν κερδίζει, που κερδίζει να αλλάζει, αλλά υπάρχουν ναι. διαφορετικές συνθήκες, ακόμα και κλιματολογικές. Για κάθε παιχνίδι. Και έχουμε ένα θέμα το οποίο δεν το πιάσαμε, το χαϊδεύσαν σήμερα γιατί μας πήραν τα βάρεζα. Ναι, λίγο. Ενδιαφέρον για τον Μπέλκα από Bundesliga. Είναι χτύπημα, είναι είδηση που έχει το προσέλιδο σήμερα ναι. και μέσα στα εδώτερα. Η Μέτροσπορ ενδιαφέρον για τον Μπελκίνο από Bundesliga. Είναι προτάσμα που τον ενδιαφέρει η Bundesliga, εγώ θα πω. Ο Μπέλκας. Ναι. Πρέπει το παιδί και αυτό να πάρει κανένα φράγκο παραπάνω, να κάνει κανένα καλό κομπόδεμα και τα λοιπά. Ναι, κομπόδεμα γιατί πρέπει να το πάρει. Στον ότι στα 26 δεν θα το πάρει. Δεν θα το πάρει λες. Θα τον πάρει ο Κουτσαλιάκος. Ναι, ναι, ναι. Θα τον πάει στην πέμπτη ομάδα, την έβδομη ομάδα της Γερμανίας. Hoffenheim. Ναι. Να παίξει εκεί ανοιχτά που παίζουν, να χώνεται με την ταχύτητα, θα κάνει καριέρα. Εννοείται θα κάνει καριέρα. Ναι. Εννοείται θα κάνει καριέρα. Εννοείται το λες εσύ. Θα κάνει καριέρα. Γιατί εγώ βλέπω που τελείωσε. 300 παίρνει το χρόνο τώρα. Πιο λίγα ίσως. 350. Να πάρει ένα 700 για 3 χρόνια. Ναι. Να βάλει κανένα 1,5 εκατομμύριο στην άκρη. Τα άλλα τα φάει σε κακαρίδια. Να πάρει ναι. κανένα αμάξι, κανένα σπίτι. Έχει, καλό. Αμάξι, άσου, δεν χρειάζεται να πάρει. Τα φάνε τα κουμάρια. Δεν έχει. Δεν να είναι έξυπνος ναι. να πούμε. Να κοντά η οικογένεια. Εντάξει. Ναι. Εγώ άμα ήμουν Πέλκας, φέτος θα έφευγα. Κοίταξε, φέτος είναι κομβική χρονιά για τον Πέλκα. Την προηγούμενη δηλαδή. Πήρα τον Νταμπλ. Φεύγω. Φέτος ή του κάνουν ανανέωση με αυξημένες αποδοχές ή θα πουληθεί. Ξέρεις γιατί φεύγω. Κάνω τον double και φεύγω. Σαν και τον, έρχομαι στα 30. Ναι, αλλά δεν έκανε καλή χρονιά πέρσι ο Πέλκας. Ναι, ρε, δεν έκανε. Ναι, δηλαδή ναι, αφή, ναι. θα φύγει με μειωμένο κασέρι. Εντάξει, τι να κάνω. Ναι, θα είναι ξαπλωτό. Τώρα θα χειρότερο. Κάτσε τώρα με το πέναλτι πήρε τα πάνω του, να ξέρει. Ψυχολογία ήθελε ο άνθρωπος. Είδες που Μπανέγκα. Το έκανε, αλλά πανέγκα. Μπανέγκα. Θέλει εκεί την ώρα θέλει, ναι. Εντάξει. Καθαρό μυαλό. Λοιπόν, εγώ θα τον έδινα τον Πέλκα, θα τον σταύρωνα και θα τον μπούλαγα γιατί στα 26 θα μου μείνει αμανάτη, στάσιμο.
Δεν έκανε την. Να πάει δύο χρόνια που τη λίγα να τα πάρει και να ξανάρθει μετά. Μετά να ανεβάσει και ρυθμό. Με το Σαλπικίδη του δίνει και τι ακαδημίε. Ναι. Θα γεράσει ο Γεωργιάδης ο Γουχού με τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδη δεν έρχεται αφού είπαμε. Έχει πάει στην Αραβία, δεν θα ξαναγυρίσει. Θέλω να οικονομήσει και αυτό. Να στα παιδιά να οικονομά. Οικονομίζει και ο Βρύσα εκεί που τον έβαλε Γκοντζάρεβα στο κόκκινο. Πάλι τον έβαλε Γκοντζάρεβα και στο κόκκινο. Εγώ τον έβαλα. Πάντως υπάρχει τέτοια ανανεώσεις και πωλήσεις. Είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή. Αυτά θα μου πεις. Ναι, αυτά. Είναι αρκετοί παίκτες που πρέπει να ανανεώσει ο καλοκαίρι. Μάτος, ας πούμε. Ναι. Και αυτός τελειώνει συμβόλαιο. Αν δεις τι θα κάνεις με αυτόν. Μάτος. Συναντήθηκε ο Γιώργος Σαββίδης με Φερέρα και Μπράγκο. Δεξί μπακ έχεις τον πάο καλό. Έχω τον άλλο, τον Σουάρες, τον Ροντρίγκο. Ναι, Ροντρίγκο. Στον Άρη παίζει βασικό. Πώς δεν παίζει. Δεν παίζει. Αφού Σούτγκρεν έχει ο Άρη. Σιγά, τι ποιον έχει. Θα μάλλον ποιο θα κάνει την κέρδη. Ποιο, έχω τον Μάτος. Θα τον κάνω ανανέωση τον Μάτος. Έχω ενημέρωση το Μάτος θέλω να τον κρατήσω στον ΠΑΟΚ και για στέλεχος αργότερα, αύριο μεθαύριο. Τι στέλεχος. Σε κάποιο πόσο, ναι, να το δώσω. Να δίνει αγκονιές στους κανχο. Ναι, τι στέλεχος να κάνει. Τι να κάνει ο Μάτος σαν στέλεχος. Γιατί δηλαδή. Λοιπόν, να τον κάνει σκάουτερ στη Βραζιλία το Μάτος, σε χαλάει. Γιατί το Λίνο δεν τον έχει. Τον έχει, να έχει δύο. Ο ένας να είναι στο νότο, άλλο στο βορρά. Βραζιλία είναι ολόκληρο εργοστάσιο. Δεν τον θες το Μάτος. Δεν θέλω τη μάπα του, δεν βλέπω τη βλέπω στα γραφεία. Ναι, αλλά στον ΠΑΟΚ έχουν εκτιμήσει πολύ τη συμπεριφορά του γενικότερα. Εντάξει, ένα payroll ακόμα δεν πειράζει. Ναι, λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πρωτοσέλιδα γιατί δεν προλάβουμε καθόλου. Φτάνει ρε με τα πρωτοσέλιδα. Φερέτη, θα μα κάνει αγωγή. Άμα κάνει αγωγή. Αγωγή ο Φερέτη, ρε φίλε. Πλάκα με κάνει. Α, μπλέξω εγώ με τον Φερέτη. Πα, δε. Πα, 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 πα. Μα στείλει κανέναν αρχιεπίσκοπο. Άστο, άστο. Και εμεί δεν φυλάμε και χέρια. Τι, τη σκορδίλα να μυρίζει το στόμα. Όχι, όχι, εμεί είμαστε μακριά από αυτά. Όχι. Green Team Sport Time. Τι, τον είδα. Τον είδα, μα εγώ. Αλλά μπασκετάκι, μπασκετάκι, αλλά μια χαρά τα βλέπει. Συμπαθώ τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Τον Πεδουλάκη. Ξέρει γιατί. Το λένε Αργύρι. Όχι. Ο Πεδουλάκη. Ναι, ναι. Όταν ήταν μικρό, ο μπαμπά του την κοπάνησε. Α, και τον άφησε ξεροσύρι. Τον άφησε μόνο, τον μεγάλο η μάνα. Μπράβο στον Πεδουλάκη. Ο Πεδουλάκης, να αυτά, πούμε. Αυτές τις ωρίες σε συγκινούν. Άκου, δερφή, ναι. Με συγκίνησε. Ναι. Και έρχεται ο γέρος μετά, του λέει ο Πεδουλάκης, ας το διάλο από εδώ. Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, δεν σε θέλω. Να τον αγκαλιάσω και να τον φιλήσω. Ναι. Σ' άρεσε η συμπεριφορά. Ναι. Το θυμήθηκε το παιδί, δηλαδή τι. Στα 25. Δεν μπορεί να πηδάς δηλαδή και να είναι το παιδί εκεί. Δηλαδή, σωστό. Πρέπει να σωστό, στο σωστό, 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 σωστό. Γράφει απ' εδώ, ρε, πάει ψοφής του λέει. Καλά τον είπε. Λοιπόν, sport time από θέλουν Παναθηναϊκό. Να τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω. Γι' αυτό το γουστάρισε. Γιατί προπονητικά σου λέω πρασινοφουρές, αρέσει ο Πεδουλάκης. Δεν είναι για Ευρωλίγκα. Είδες που λέει αφού τα τάνει. Δεν είναι. Αυτός είναι Παναθηναϊκός, το είπα. Αυτός είναι άρρωστος, πηγαίνει σε όλα τα μάτσα. Μην το βλέπεις έτσι. Κατεβαίνει κάτω ο Άκα. Τι τον έχει. Έχει χειροβομβίδα στην τσέπη. Και με το αγγελικό. Μην τον κόβεις έτσι, άπρα. Τον κόβω, τον κόβω. Στο αεροπλάνο αυτόν τον φοβάμαι. Κι εγώ. Συνοδηγό. Κι εγώ τον φοβάμαι αυτόν. Να ξέρεις. Μπαίνω στο αεροπλάνο, κοιτάω, μούρε. Δεν μπορεί αεροπλάνο, δεν ανεβαίνει αυτό σαν και σένα. Ξέρεις τι έπαθα μια μέρα. Για πες. Μπαίνω στο αεροπλάνο. Εσύ. Βλέπω ένα σκουροπό. Ωχ, μανούλα μου. Κάθεται δίπλα μου. Τώρα με πιάνουν τα φίδια εμένα. Δίπλα σε ένα σκουροπό. Δίπλα σκουροπό. Σε ένα βρεχείο. Βλακού μιλάει ελληνικά στο τηλέφωνο. Α, εντάξει, ρέμισε τότε. Δεν ηρέμησε καθόλου. Αφού μιλούσε ελληνικά. Λέω, φίλε, κοίταξε, αν έχει καμιά βόμβα, του λέω. Πε μου, άμα είναι να σηκωθώ να φύγω, του λέω. Σε και τέλο. Ρεπτό που λέει και εδώ τα ίδια. Και εδώ τα ίδια. Επειδή το δει τον άνθρωπο λίγο, μπορεί και να έχει αρπάξει από το καλοκαίρι λίγο παραπάνω ήλιο, δε φίλε. Αλλά μια χαρά, τα λύσατε τα θέματα. Εγώ, εγώ τώρα που ερχόμουν από Γαλλία είχα σε ένα αφάνατο μυαλό μου συνέχεια. Σκουροπού έχω φίλου. Ναι. Ε, πώς δεν έχεις. Πολλούς. Τα παοξάκια μας όλα εδώ. Κολόκο αυτό και τα λοιπά. Α, μαύρος, μαύρος, ναι. Πάω στο Λούνα πάνω, είναι πελάτες μας στο Gold Mall. Στο Αλαλούνα. Λέω Αλαλούνα πάνω στο πανόραμα. Α, μάλιστα, ναι. Είναι ένα σερβιτόρος. Εκεί φέρνεις μεστά, δεν πειράζει. Είναι ένα σερβιτόρος, ίδιος ο Μολέδο του Παναθηναϊκού. Αλλά. Πεδαράς 1,90. Εξτραδάκια έρχεται κάνει εδώ. Φέρνει από τη Βραζιλία να κάνει εξτραδάκια γιατί δεν τραβάει τελευταία. Όχι, ρε. Ακούει την εκπομπή μας αυτό και τα λοιπά. Ωραίος, ωραίος, ναι. Του λέω καλά, ρε, εσύ λέει είσαι σκουροπός και τα λοιπά. Ο μπαμπάς μου λέει είναι λέει Αμερικάνος, ο Τζάκσον. Ο Τζάκσον! Έχει πολύ Αμερικάνικο όνομα. Τζάκσον Πάλα, ναι. Και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και παντρεύει και τη μάνα μου λέει. Εδώ Ελληνίδα από το Κιλκής. Ποιανής γιος είναι. Πιανής γιος είναι. Της Νατάσας Γερασιμίδη. Πλάκα με κάνεις. Του λέει έβγαλε αυτή η κοντή εσένα ρε το παιδαρά. Έπιασε τον Τζάκσον. Ο Τζάκσον μου λέει. Ο Τζάκσον. Καλημέρα Τζάιμ. Γεια σου ρε Τζάκσον Πάλας. Τζάκσον καλημέρα. Θυμός τον ΠΑΟΚ λέει Sport Time για την πολιτική Ευγενάκη. Θυμός ο ΠΑΟΚ. Ναι, ο Γιαννάκης είπαμε ακολουθεί τη γραμμή του Ολυμπιακού. Πώς είναι η γλάρη πίσω από το φεριμπότ, έτσι ακριβώς είναι. Δημοκράτης είσαι. Τίποτα, αφού σε έχω πει ότι δεν είμαι τίποτα εγώ. Όποιος είναι νεοδημοκράτης ΠΑΟΞης, μη με σταματάει και καταναλώνω σάλια στον δρόμο. Δεκτό αυτό που λες. Λοιπόν, δεκτό, εγώ το δέχομαι. Αυτά είπαμε, εγώ σαν Σαραπτόπουλος την ημέρα των εκλογών σας είπα. Λες, ΠΑΟΞης νεοδημοκράτης απαγορεύεται τώρα να γκρινιάζει. Όχι. Μαζί σου είμαι. Λοιπόν, θα λέτε ΣΥΡΙΖΑ και θα κλαίτε. Ναι. Τέλειος. Ο Αβγιαννάκης είναι κολλητός του Μαρινάκη. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και κουμπάρει με την τώρα. Εξυπηρετεί αυτά και τα λοιπά. Είναι η Τρόικα της Νέας Δημοκρατίας. Η Τρόικα αυτών, οι οποίοι θα φέραν τη Μακεδονία με άλλο όνομα, Τρίχες Κατσαρές. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Ότι... Απλά το κάνουν εξόφθαλμα. Αυτό είναι το θέμα. Τι, καλύτερα. Καλύτερα, από το να κάνουμε λοχτά. Καλύτερα. Εδώ συμφωνώ. Εδώ συμφωνώ. Ο Ολυμπιακός. Ναι. Έναντι του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι ύπουλος.
τουλάχιστον είναι τα κάνει έξω από τα δόντια. Λέει, ναι, ρε, αυτοί είμαστε. Ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος διαμαρτύρεται εδώ, Βιεννάκης, για τους δανεικούς. Έχει καμιά 100 δανεικούς από το 2010. 100 δανεικούς, 84. Προτιμώ να έχω εχθρό μου ναι. τον Ολυμπιακό. Παρά τον Παναθηναϊκό. Παρά τον ύπουλο, τον γραβατά και τον Παναθηναϊκό. Δεκτό. Στο λέω εγώ, ο οποίος. Δεκτό. Έχω δεχθεί είμαι από ύπουλους πολλά. Αυτά. Ναι. Καλύτερα να ξέρω ποιον έχω αντίπαλο. Να μπροστά μου να μου πει, θα σε γουστάρω μπαμ, πούμε να με πλακώσει, ξέρω εγώ, να με βρίσει, να με κάνει. Παρά να είσαι στον μπαρ. Να πάλι από πίσω και να βρεθώ προς μεγάλης έκπληξης, να πούμε. Μαζί σου. Κατάλαβες. Το προτιμώ γιατί ξέρω τι έχω να κάνω. Ξέρω τον αντίπαλό μου ποιος είναι. 100%. Ο Νέα Δημοκρατία κάνει Magic Live το Μαρινάκι, το ξέρουμε ποιος είναι. Και είναι και από την Κρήτη και δύο φορές δεν τον κουστάρω. Δεν μου λες ότι είπε, επιτρέπω τη μεμονωμένη παρουσία των παδών του Παναθηναϊκού, δεν το σχολιάσαμε. Πώς το κρίνεις, γιατί ναι. λέει από εδώ και θέλει πέρα. Θέλει να δουν Παναθηναϊκοί, ναι. να πέσει το ξυλίκι, ναι. να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις, την άλλη αγωνιστική θα παίξει και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να κατέβουμε κι εμείς κάτω. Αυτό λέει ο Βιεννάκης τώρα. Ναι. Αυτό λέει ο Βιεννάκης τώρα. Γι' αυτό με τον Κλαδά χθες μιλούσαμε και ναι. λέγαμε ότι οι παοξίδες δεκαετίας του 80 θα είχαν κάνει το Ξάνθιο Ολυμπιακός μείον 3 βαθμοί των Ολυμπιακών. Ναι. Γιατί και λες ότι ήταν έξυπνοι. Ήταν στρατηγική του στρατηγού σας. Ναι, του Μανάβη, βέβαια. Είχε λοιπόν. Και καλούς μαθητάς. Γύρω-γύρω είχε αυλή τρομερή. Ήταν ο παδικός Χριστούς Χριστός των παοξίδων. Σωστά. Εντάξει. Είμαστε πλήρεις, λέει. Εγώ τι έγινε, το εσύ. Κομμάτι των ανθρώπων να πούμε, που είναι ευφυείς. Οργανωμένος οπαδός ευφυής, μ' αρέσει. Εγώ δεν μπορώ τους βλάκες και τους άνανδρους. Γιατί αυτοί εγώ τους μνημονεύω. Γιατί ήταν άντρες πραγματικοί. Αλάνια, ρε φίλε. Πηγαίνα χωρίς αστυνομία. Στη θύρα 7 μπαίνανε, στη θύρα 3 μπαίνανε. Όπου γουστάρανε μπαίνανε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν τους φυλάγανε όπως τώρα φυλάνε. Έτσι. Κάτω τη θύρα των Παοξίδων. Πώς λένε το σύνδεσμο τους Αθηναίους, πώς τους λένε. Το Πανελλήνιο. Το Πανελλήνιο με τέσσερις δημιουργίες ΜΑΤ. Καλά, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Έλα τώρα με τέσσερις δημιουργίες ΜΑΤ. Κατεβήκαν κάτι δικά μας παιδιά από πάνω, ναι. από την επαρχία και από εδώ κάτι δική μας σύνδεσμη. Και τους είδανε κάτω και συγχαθήκαν και γύρισαν πίσω. Γύρισαν πίσω. Τα λέω είναι χοντρά. Λοιπόν. Δεν μου συγκρίνεται εμένα το Πανελλήνιο με τους Κλαδάδες και τους Σουσούδες και τους Μανάβηδες. Έτσι, να τα λέμε όλα πέσει, παιδιά. Να μας κάψει φωτιά να πούμε. Σήμερα θα σας πω και ένα κολπάκι, θα επιστρέψουμε μετά με τα πρωτοσέλιδα γιατί λέμε πολλά ο συνήθως, δεν πολλά. Καλό φαγητό, αλλά οι περισσότεροι αγαπάμε το πολύ καλό φαγητό και θα το βρούμε στο Ridges Casino, φίλες και φίλοι Θεσσαλονίκης, στο εστιατόριο Λατεράς. Όλο τον Οκτώβριο ήταν και όλο τον Νοέμβριο θα είναι στο Λατεράς η πολιτική κουζίνα. Αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές που μας γυρίζουν πίσω τον χρόνο, όταν τριγυρνούσαμε γύρω από το φουστανάκι της γιαγιάς μας, για να φάμε τα σκεμπάπ, ντολμαδάκια γιαλατζή, γιουβαρλάκια ανατολίτικα. Πασάδες θα γίνουμε, μιλάμε για γεύμα περιόριστο, τρώμε ό,τι γουστάρουμε, τι άλλο να θελήσουμε. Είπαμε Λατεράς στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Χαιρετίσματα. Πού? Στο φίλο μου το Στάθη με τους σκληρούς καρπούς στην Ανατολική Στράκη. Γεια σου Στάθη, καλημέρα. Πάρω ταχύνη πριν την προπόνηση. Αλλά. Μου στέλνει μήνυμα και μου λέει πολύ αγαμία έπεσε εκεί πέρα, λέει. Μη το λες όμως πολύ. Χωρίς γάμους, λέει. Χωρίς γάμους. Α, δεν παντρεύεται ο κόσμος. Δεν παντρεύεται ο κόσμος. Εντάξει, τώρα έτσι το δεχόμαστε γιατί ακόμα σε 9 και 40 ακούσα την. Χωρίς γάμους. Δεν παντρεύεται ο κόσμος. Έχει αγαμία ο κόσμος. Ναι, αστερητικό και παντρεύονται. Ναι, δεν παντρεύεται ο κόσμος. Ο Μούχαλης στέλνει μήνυμα. Ω καλημέρα στο φιλαράκι μου. Έχουμε τώρα να ξεχάσουμε. Καλημέρα τα κουμπαράκια. Σκάσαμε στο φαΐ, πες στον Κουλιανό, να κάτσουμε λίγο στο σπίτι. Τρίτη. Όλο έξω. Τρίτη. Πάμε Champions League με τα σκυλάκια. Μα αφήσαν μόνο. Τι είναι δικό μου. Ναι, ναι, με τα σκυλάκια όμως. Να φέρω και τη Λορέν. Και εγώ τη Μίνη. Ωραία, την Τρίτη έκλεισε, παιδιά. Και ο δάσκαλος που μας ρίμαξε στην προπόνηση χθες. Καλημέρα, στο δάσκαλο. Ναι, καλημέρα. Δεν μπορούσα να πάω και πήγα στο αγωνιστικό εκεί. Κάτσε, ήρθε ο δάσκαλος, θέλω να έρθω κι εγώ που φαίνεται. Θα φέρω μαζί με τον άλλο τον πρωτόταυρο, τον αδερφό της Τζέννης. Ο δάσκαλος. Ναι. Είναι φίλος μου ο Λόσον, από το Πανόραμα, μαζί μεγαλώσαμε. Α, ο Τζάκσον Πάλας ο Λόσον, αυτός είναι. Ναι. Αλλά, νάτος. Λοιπόν. Ο Τζάκσον. Ναι, ναι. Εγώ τον έλεγα Μολέδο. Δεν ήξερα ότι ήταν. Της Γερασιμίδου. Του λέω Μολέδο. Γελούσε. Μολέδο τον έλεγα. Μολέδο τον έλεγε. Έμοιαζε με τον Μολέδο. Φαλακρός, ξυρισμένος. Φαλακρός, γουμάρι. Γουαϊδούρι. 1,90 στο στυλ του Πόκο Λόκο, αλλά στο πιο γυμνασμένο. Πιο αδύνατο. Ναι. Και πιο νέος. Και πιο νέος. Και ο Πόκο Λόκο έχει σκληρή κοιλιά. Ναι, μπετατζή. Ναι. Άμα το πρόσεξε, έχει σκληρή κοιλιά ο Ποκολόκο. Και μου λένε εκεί οι ιδιοκτήτες στο Gold Mall, είμαστε εδώ. Ναι. Ευχαριστημένοι είμαστε. Εντάξει. Κάνει πολύ καλή δουλειά, λέει ο Κωνσταντίνος στο Gold Mall. Ναι. Καλημέρα κύριε Παύλο. Θέλει να έρθει η προπόνηση και ο φρουρός μου. Ποιο προπόνηση. Ο φρουρός. Άσε να μας ακατέψει το ξύλο. Τόσο είναι επικίνδυνος, άσο πω, που κάνει κάτι φυτές αγκαλιές. Αμά. Αυτά τα ζώα. Ζώ, για να πέσουν κάτω. Δεν πέφτουν. Μόνο στο σαγόνι αν τους βρεις. Αν προλάβεις. Αν δεν προλάβεις θα σε λιώσουν. Και έχει και το ιδανικό ύψος. Δεν είναι πολύ ψηλό. 1,80 είναι. 1,82, 1,81. Δεν είναι πολύ ψηλός. Είναι το ιδανικό για να μην πέσει. Βόδαρος. Ναι. Βόδαρος. Μου λέει να πάω να παίζω μπάλα μαζί σου. Λέω, είσαι τρελός. Πέσω πάνω σου. Μπάλα. Να σπάσω κανένα πόδι. Μπάλα δεν θα παίζεις. Δεν πάω να παίξω. Φοβάμαι ρε εσύ. Όχι.
Κάνε κανένα τάκλιν αυτό, θα μου φύγει, θα μου φύγει και τα δύο χέρια. Τον ορθοπαιδικό πλούσιο θα τον κάνει. Έτσι. Άστα. Τις μπάλες. Άστο. Ναι, 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 ναι. Μπάλες ή για πιτσιρικάδες. Καλημέρα στον φίλο μας τον Χριστάρα που μας ακούει από το Λίλ, από το Λου του Λίλ. Ρε Χριστάρα, δεν σε πέτυχα πάνω. Κρίμα, ρε εσύ. Κρίμα. Λοιπόν, έχουμε γραμμές. Γεμάτο κέντρο. Δεν θέλω, ρε γραμμές. Εγώ θέλω λίγο με τον κόσμο. Δεν θέλω, ρε γραμμές. Μια καλημέρα είναι αυτή, ρε Κωνσταντίνε. Δεν προλάβαμε να πούμε αυτά που θέλουμε. Bonjour, θα πούμε και το μεσημέρι και το απόγευμα. Έχουμε να πούμε και εσύ με τον Γρηγόρη και εγώ με τον Χουλιγκάνο. Το απόγευμα. Το Θανάση. Τι Χουλιγκάνο. Ελ Χουλιγκάνο, δεν την έμαθε ιστορία. Τι. Είχε πάει εκδρομή με τον Ηρακλή στη Βιτόρια τότε και είχαν καθυστερήσει με το λεωφορείο αυτή να πάνε και δεν προλάβαμε το πρώτο μάτς. Και έβγαλαν οι ρεπόρτερ φωτογραφία ότι το πούλμα του ένα του Ηρακλή που είχε πάει τέλος πάντων δεν πρόλαβαν να δει το μάτς γιατί καθυστέρησε. Και πρώτη φωτογραφία που έχουν τον Γκυλόνι με μαλλιά. Ναι. Και έγραφαν Ελ Χουλιγκάνο ντεν Χέρκουλες και από κάτω δεν πρόλαβαν να πάνε. Δεν έχει μούτρα για Χουλιγκάν. Ναι, αλλά τότε είχε μαλλιά και τον έβγαλε η Ισπανική Φλωρίδα πρώτη μούρη. Για πασοξή παιδίατρο τον κάνει. Ωραίος. Καλός, καλός. Πάμε γραμμές. Είναι ίδιος, ίδιος αδερφός του Γιώργου του Καρατζαφέρη. Του Καρατζαφέρη, το μοιάζει. Είναι ωραίο παλικάρι, ναι. Ο έτσι, ναι, μορφόπεδο. Ναι. Ναι. Οδηγάει γυναικείο αυτοκίνητο. Εντάξει, να κάνουμε όλα αυτά. Λάντσια Μούσα. Λάντσια Μούσα, Μούσα. Μα στέλνουν και άλλα ονόματα για λέγε, λέγε ονόματα. Φτάνει, Μαρίζα. Έχουν τρελαδεί με τα ονόματα σήμερα. Άλλο. Τι άλλο. Το κόβει το Μαρίζα. Το Μαρίζα. Δεν σου βγάζει τίποτα. Ξέρει ποια λέει Μαρίζα. Ποια. Του κούδα τη γυναίκα. Μαρίζα τη λέει. Πολύ καλή κοπέλα. Κυρία, σου βγάζει κάτι αρχοντικό, ρε παιδί. Βέβαια, ο Γιώργος, ναι, ήταν τυχερός. Ναι. Καλημέρα στον κόσμο, έλα. Έχουμε γεμάτο κέντρο, Κωνσταντίνε. Είμαστε πάμε, αγενείς, αγενείς. Ναι. Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα. Μπαμπά! Να. Αγίμη μου, καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα, αγόρι μου, καλό μήνα. Και σήμερα είναι η μέρα. Με όχι μην ανοίγουμε γραμμές, σήμερα είναι η μέρα, ο μήνας. Αγιασμό. Να ανοίξετε γραμμές. Αγιασμός. Σωστός. Γραμμές ανοίγουμε. Ναι. Άκου τώρα, ναι, ναι, με τα ονόματα που με είπατε, τι συμβαίνει σε μένα. Για πες, ρίξτε τα ονόματα. Τα πιο, ναι, άσχημα ονόματα σε γυναίκες, αλλά σε σώμα και σε πόλη ήταν δύο. Για πες. Η μία ήταν η Πανοήλα. Πανοήλα, πού τη βρήκες και εσύ, ρε Μόνο. Με Πανοήλα σε χαμένος 1-0 από τα αποδυτήρια. Και η άλλη. Η άλλη ήταν η Αμαλία. Αμαλία. Άκου. Πανοήλα, η μία, η Πανοήλα, επειδή σου ήμουν ελεύθερος, εγώ ξέρεις τώρα τα κοίμη, κάποια κρεβατοζής, για κρεβατοζής. Βέβαια. Τώρα κρεβατώνεις από την καλτσιόν, άκου, και με βγάζει το καλτσιόν, και έχει μια τρίχα όπως έχει ο χιμπατζής. Και με κόβεται η όρεξη, πετάχομαι, δίνομαι και φεύγω. Με την Πανοήλα. Δεν είχε τάχτη. Με την Πανοήλα. Αλλά το πιο ωραίο όνομα το έχετε εσείς εκεί στο σταθμό, ρε φίλε. Μαρίνα. Σμαράγδα. Άντε, μπράβο. Σμαράγδα, σμαράγδα, Δεν είπαμε για σμαράγδα. Σμαράγδα. Φύγε, Φτακίμη, σε ευχαριστούμε. Μ' άρεσε που μας θύμισες ιστορίες. Εγώ άμα ακούω τη λέξη σμαράγδα. Τι σου έρχεσαι, επειδή μου έρχεται η σμαράγδα η Μπασάκου, ναι, μου έρχεται η Μαλαματίνα στο. Τι πράγμα, ναι, είσαι, ρε φίλε. Τι αλλά ο άλλος Πανοήλα και Αμαλία. Αμαλία, Λία. Πάντως, άμα δεις τρίχα, ό,τι σηκώνει, σε φεύγει, φίλε. Εγώ έχω δει τρίμη με μια γαλιδούλα. Θα καμιά... Έβγαλε τρίχα από κάτω, μα χάλει ξενέρωσα. Θα τα καμιά κνήτησα δεκαετία του 70. Εκεί τότε είχαν τρίχα κανονικά. Εγώ τις πρόλαβα. Τώρα κνήτησε οι καινούργιε, είναι φωτιά, φωτιά και συγχώριο. Δεν τις ξέρω. Αλλά. Αποφεύγω. Ναι, να... καλημέρα. Συναναστρέφω με την Πανοήλα που εγώ προφανώ το ακούω το όνομα Πανοήλα. Πανοήλα. Ναι. Ωραίο. Σ' αρέσει. Πάνω και ήλα. Πανοήλα, ναι, θα τα καμιά γιαγιά από τον Πόντο και αυτή θα το έκανε Λιάνα. Πού το βρήκε ρε το Πανοήλα, ναι, ναι, ο Παγάσα. Μπράβο ρε το τακίνη. Το Ματίνα είναι καλό. Ματίνα, ναι. Ματίνα. Ματινάκι. Ματινάκι, έχω το Ματινάκι. Καλό, καλό. Ματίνα, καλό. Ματίνα. Καλημέρα, ναι. Τάνια. Ματίνα και Τάνια είναι το ίδιο. Τάνια, Τάνια, Δημού. Κράβαρη. Στον Ονό, ποιο έπαιζε την ταινία. Όχι ο Ρομπέρτο Ντενίρο, ο Αλ Πατσίνο. Ο Αλ Πατσίνο. Μόλις έρχομαι εδώ και μιλάω με την Τάνια, έχει ωραία φωνή, σεξουαλική. Ναι. Γεια σου, φιλική Αλ Πατσίνο. Καλημέρα. Έλα. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Αργιανός και Πότιος. Δυο κακά. Δικό σου, Κωνσταντίνο. Δυο κακά. Έλα, ρε. Είναι δυνατόν να βρει άσχημη Βίκη, Έφη, Δώρα, Έλενα? Πάτε καλά, ρε. Α, Βίκη δεν είπαμε, ρε φίλε, για τη Βίκη. Βίκη, την αδερφή σου. Να χάσει κιλά. Να χάσει κιλά, Έβαλε, έχει βρει εσύ καμιά Έλενα κοινά να άσχημη, ρε φίλε. Έλενα, ναι, οι Έλενες είναι ωραίες. Οι Έλενες είναι ωραίες. Ωραίες, έχει δίκιο, φίλε. Οι Έλενες είναι δυναμικές. Οι Έλενες είναι ωραίες. Θυμάμαι και καμιά ξανθιά κανένα. Πάτε καλά, ρε εσείς, ρε. Τι ακούκα και Παναήλα και τον Εύρο υπάρχει όνομα, μου λέει ο Καρδιτσιώτης, ο αριστερός, ο Κουκουές, ο νομικός. 21 Απριλίτησα λέει. Το Παναήλα είναι ποντιακό, να ξέρετε, παιδιά. Άκουγα όνομα τώρα. Ναι. Πού μπορεί να κομμουνιστεί ο παπάς, αποκλείεται. Ναι. 21 Απριλίτσα. 21 Απριλίτσα.
Πω. Ωραίο νόμο. Μέχρι να, να ξεκινήσει, έχει τελειώσει κιόλα. Πω. 20 πέτρελτσα. Αυτή αντί το Χριστό στην αυτή θα έχει τον Πατακό. Αριανέ! Ναι. Τι θα... Έκλεισε, μα έκλεισε. Πάμε. Επόμενο, θα βρούμε άλλου στην πορεία. Καλημέρα! Έλα. Έλα! Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό στο ψυχικό. Τι λέει η Κίκερ, τι λέει η Αμπόλα. Πέτρο Μαΐτης, ναι. Αμπόλα σήμερα. Έλληνα άσχημη, δεν υπάρχει ούτε Κατερίνα άσχημη. Αυτέ είναι καλέ ναι. Άσε τη Κατερίνα είναι το όνομα, ρε Κωνσταντίνε. Ένα είναι, ρε. Ποιο? Θα σε πω. Με αλφα κεφαλαίο γράφεται. Αντωνία, ρε. Αντωνία. Ρε, Αντωνία, ρε. Εμένα μου κάνει. Μεγάλα με στενή μέση. Η Αντωνία. Στενή μέση, η Αντωνία. Αλλά η Αντωνία. Γαλάζια μάτια. Ναι, και εγώ μια Αντωνία που ξέρω, γαλάζια μάτια έχει μια Αντωνία. Αντωνία. Όλες ναι. Έτσι είναι, όλες έτσι είναι. Γυναικάρες, ναι, ναι, άστο. Εντάξει. Λοιπόν, ο Πέτρος ο Μαΐτης μας στέλνει. Αντωνία Πόντια, χαμηλοκόλα λέει. Γραπτό που λέει, είμαστε οι μόνοι που γουστάρουμε Πεδουλάκη. Να ξέρεις ότι όσοι κατηγορούν Πεδουλάκη ως προπονητή είναι άσχετοι και μυρωδιάδες. Για τον Ιχολύπτη μας το λέει. Ιχολύπτη, ναι, ναι. Ασχολούμαι φανατικά με τον μπάσκετ πολλά χρόνια. Τα ίδια έλεγαν και οι Αριανοί για τον Πρίφτη και τώρα ρουφάν το αυγουλάκι τους λέει. Καλά, δεν τρελαίνουν για τον Πρίφτη και στον Ηρακλή, μην νομίζεις. Κοιμάται κανένα δύο φορές στον πάγκο. Εγώ ακούω γκρίνιες, μην νομίζεις. Έλα, έλα, ναι. Δεν λέω ονόματα πέρα. Ποιο? Η Απόλα, ξέρει τι θέμα έχει σήμερα. Μα αυτά από σένα τα περιμένω. Το παιχνίδι με το Μαρίτιμο με την Πόρτο, εσύ. Α, την Κέλα, το 1-1. Το 1-1. 1-1. Δε στιγμιότυπα, θα πάθες πλάκα. Κάτι κλωτσίδια πέφτουν. Ναι. Και σήμερα βγάζουν οι οπαδοί της Πόρτο τέτοιο, το βίντεο αυτό το ανεβάζουν και γράφουν από κάτω χωρίς όρια. Χωρίς όρια. Μιλάμε. Εντάξει, έκαναν Γκέλα. Έκαναν Γκέλα. Πολύ κλωτσίδι. Τι να έκαναν Γκέλα. Πολύ κλωτσίδι μιλάμε. Μάλιστα. Δε στιγμιότητα και θα πάθεις πλάκα. Τα λέμε φωτάρα να πάρουμε κόσμο. Ναι, να σε καλά. Καλημέρα. Είδες, έχουμε απεσταλμένο στην Πορτογαλία, μας λέει πλάκα τι γίνεται. Ωραίος, ωραίος. Πλάκα κάνεις. Ναι. Τι φλανάκι ο Κορέιρα. Ναι, τον βγάζουμε, μας τα λέει. Κάνεις. Χαρτί και καλαμάρι. Καλαμάρι. Αντωνία, ρε. Αντωνία. Αντωνία, δε. Καλημέρα. Παλιό γυναικόκαστρο Κιλκής, άμα πας, δύο-τρεις Αντωνίες θα τις συναντήσεις. Και παλιό όνομα, δεν βγάζουν πλέον Αντωνίες τώρα, έτσι, δεν βγάζουν. Άμα βγάλεις την κόρη σου Αντωνία, άμα αρρωστήσεις ούτε το σωληνάκι θα σε κρατήσει. Τη βγάλεις Αντωνία την κόρη σου. Καλημέρα. Μπαμπά, ευχαριστώ πολύ. Τι Αντωνία ρε, πάρε μια νοσοκόμα. Που να τη λένε Αντωνία. Να άσε μας τώρα που θα σε κοιτάξω κιόλα που με έβγαλε Αντωνία να πούμε. Καλημέρα. Έλα, Βίλε. Έλα, Μανούλα μου. Μανούλα μου. Γλουτένι μου. Γλουτένι μου, βέρμπλου μου. Καζίνι μου. Αϊτόπουλο μου. Αϊτόπουλο μου, εσύ. Σπάχνο του Παουκάκη μου. Αϊτόπουλο μου. Ψυχούλα μου. Κύριε Αβγενάκη, τι κάνετε, κύριε Αβγενάκη. Είναι Δημοκρατία ψηφίζουμε από την άλλη μεριά, κύριε Αβγενάκη. Ακούω από εδώ το καρπιράκι. Μόλι δούνε το σωσία τη. Τον κόμενο τη Μενεγάκη, πώ το λένε. Τον πολιτευτή της Δημοκρατίας, τον, ναι, τον ναι, Καλαφάτη. Ναι. Μανούλα μου, Νέα Δημοκρατία μου. Να χαρώ, Μανούλα. Μανούλα μου. Νέα Δημοκρατία μου. Την άλλη, ναι. Νέα Δημοκράτες, πάω ξύδες. Κλαίω μερά που κάνει μου Βραζιλιάνο, λέει ο άλλος. Τι μου θύμισες τώρα που πειράζουμε τον Παναθηναϊκό. Προσέξτε, για τον Πανιόνιο, αυτό που είπες Κώστα, κάνω 400 ευρώ το 2010. Από αυτή τη φάλα, δεν λέω κακή κουβέντα, φάλα τον Πανιόνιο. Ναι. Λοιπόν, προσοχή, όπως το είπε ο Κώστας, μέσα στον Πανιόνιο ο Άρης. Ο Πανιόνιος είναι βρωμιάρης. Είναι βρωμιάρης, είναι επικίνδυνος, είναι πολλά. Προσοχή, δεν είναι δύσκολο το ματσάκι, για να τελειώνουμε. Φόβος εγώ, βέβαια, λοιπόν, φόβο εδώ τώρα. Ο Κοκάλας μας έστειλε μήνυμα, ο πρόεδρος της Ξάνθης, ο Τέο. Ναι. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την αναφορά, αλλά να επισημάνω, λέει, ότι εκτός του Ολυμπιακού που δεν πήρε ούτε βαθμό στην Ξάνθη, τα χρόνια της προεδρίας μου ήταν καλός πρόεδρος ο Κοκάλας. Και ο ΠΑΟΚ δεν έπρεπε. Ανάλογη τύχη είχαν και οι υπόλοιποι του ΠΑΟΚ. Μόνο μια ήταν από την ΑΕΚ. Ευχαριστώ θερμά. Μας έστειλε μήνυμα ο Κοκάλας. Με έστειλε εμένα στο messenger μου. Α, το μνημονεύσαμε να πούμε. Είναι καλά στην υγεία, τον βλέπω παιδαρά. Ναι. Ωραία. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για πες το βασικό. Για το βασικό. Για πες το. Ένα είναι το όνομα. Δήμητρα. Δήμητρα. Πονηρεύει το Δήμητρα. Πονηρεύει το Δήμητρα. Είχε ο φίλος μου ο Θανάσης μια Δήμητρα. Άμα μια κρυάδα. Δήμητρα. Απαπα. Στη γειτονιά είχα μια Δήμητρα. Άλλη κρύα. Κρύες. Τα λέμε γλουτένι μου. Καζεΐνι μου. Γλουτένι μου. Έλα καζεΐνι μου. Κλείνουμε. Μας άκουγε ο Κουκάλας. Έτσι που κάναμε αναφορά. Δεν ξέρω εσύ Ξάνθη πώς μας ακούν. Μας ακούνε ρε φίλε. Μας ακούνε. Παρότι παρεμβάλλουν δεξιά-αριστερά, αλλά μας ακούνε. Λοιπόν, καλημέρα, ναι. Και ομορφός ο Κοκάλας. Ναι. Και ωραίος άντρας. Αλλά. Βάλε γλώσσα μέσα, ρε. Α, το φιλαράκι, πού είσαι, ρε ψυχούλα μου, εσύ. Ο Μανούλα μου. Άσε ρε τώρα, ρε κούλα μου, άσε τις κολοτούμπες. Εγώ θα έρθω, εγώ θα έρθω να πιούμε καφεδά, Κατερίνη, μαζί με τον. Κολοτούμπες είστε κι εσύ, να πούμε, μπιφτεκάς. Μπιφτεκάς. Λοιπόν, ναι. Άκου να δεις τώρα, κοίταξε.
Πάντως πήρα καλά, πάω καφέ με εκεί, έτσι. Έτσι. Και με τον νόμο. Λοιπόν, να πεις τον Μπούζα το φίλο σου. Τον Μπούζο. Ναι. Ναι. Όσο και να βάλει εσένα και το Ζαΐρι να γκαρίζεται, να πούμε, και να φωνάζεται. Και... ναι. Θα μας βγει ψυχή καμιά μέρα, ρε. Έτσι που φωνάζεται. Λοιπόν. Σεντόνι Μπούζο δεν θα δεις. Μόνο κατωσέντονο. Μόνο κατωσέντονο. Γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί είσαι άνανδρος. Γιατί. Γιατί όμως. Και γιατί. Και εσύ και ο Ραπτόπουλος μιλάει για άνανδρος. Ποιος ο Ραπτόπουλος. Γιατί το λέτε αυτό κύριε. Για τον κόκκινο δεν λέτε τίποτα. Κοίταξε και πάψε κουλ. Πάψε αυτό το Πατριάρχης. Έτσι, τον Κατηλανάφτη τον έκανες Πατριάρχη. Ευλόγιζον τέκμα, αφού 3-0 σε ψέκασα. Άμα πέσουνε τα κύπελα του Ηρακλή του Ολυμπιακού. Σε ψέκασα. Διάσηση ρε. 3-0 σε ψέκασε ο Πατριάρχης. Ευλόγιζον τέκνο μου. Θα έρθω για Τσίπουρα να ξέρεις. Να δω και τον γιο σου. Έλα με εμένα μιλαστάνη ρε. Λοιπόν άκου να δεις. Και πάστε να γλύπετε το... Το Σαββίδι, Ραπτόπουλε. Θα πάρεις τον Τζιλίκι, μη στεναχωριέστε. Το γλύψιμο. Τι λέει η Κατερίνη ρε, λέγε τι λέει εκεί η πατρίδα. Άκου να δεις, άνοιξε κανένα εργοστάσιο με 5.000 κόσμο ρε, αυτός ο χτυματομεσίτης που το κάνατε να πούμε και... Ένα τώρα θα πάρει το Πόρτο Καράς για να δουλέψουνε 10.000 κόσμο. Ξέρεις τι κούτρα έχει να πέσει εκεί, ε. Χαμός. Θα πηγαίνουν παλέμαχοι, θα πηγαίνουν αυτό με κουπόνια. Ναι, ναι, ναι. Άκου να δεις. Και κοίταξε, είστε το... Είστε στη Θεσσαλονίκη πιο φασιστοράδια δεν υπάρχουν. Γιατί ρε, το λέτε αυτό κύριε. Φασιστοράδια είστε. Λοιπόν, πάτε να φανίσετε τον Ηρακλή και τους δημοσιογράφους του Ηρακλή. Γιατί δημοσιογράφους του Ηρακλή. Ένα αφού βγαίνει. Κάτσε, τώρα, κάτσε ρε, κάτσε ρε που λένε μου. Κάτσε, Σωτηρόπουλος δεν τον ακούς. Περώνε. Ακούς, εγώ το Χατζινάκο τον γουστάρω. Ναι. Βάζετε τον Χατζινάκο. Ναι. Μα εκπομπή. Με το πιο κρύο που υπάρχει στον κόσμο. Για τον Νίκο από τα Γιάννη Σάρα. Όχι ρε εσύ τώρα. Λοιπόν, κάνατε το Τζόρνταν. Πώς το λένε, παραγωγό. Ραπτοπουλάκια είναι αυτά όλα. Ναι, ραπτοπουλάκια είναι αυτά. Δεν τρέπεστε ρε. Φασιστοράδια της οικουμένης ρε. Ρε δεν τρέπεστε λιγάκι ρε. Φτάνει, μας έλουσες, φτάνει. Φτάνει με τον Πάοκ ρε, μας πήξατε ρε τα ούπαλα ρε. Ποιο Πάοκ, με την Ανούλα και με την Δήμητρα ασχολούμαστε όλη μέρα. Κανένα ωραίο όνομα γυναικείο θα μας πεις. Σέρνοντε στο πάτωμα ρε, φτάνει. Πες μας ένα ωραίο όνομα έτσι που σε βγάζει τώρα λίγο το λίμπιντο. Ένα ωραίο όνομα γυναικείο. Τι είναι γυναικείο. Ναι, ένα ωραίο όνομα. Φύγε από εδώ, ρε. Φύγε, μα έλυσε, μα έβρισε. Πελαγία, λέω. Τι πελαγία, ρε φίλε. Εγώ ξέρω ένα ανθοπολείο πελαγία εδώ παρακάτω τώρα. Τι πελαγία. Φωνάζει την άλλη πελαγία. Αχ, αχ, αυτού σκόρτα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, γεια σα. Έλα, παιχτούρα, πώ είσαι. Καλά, είμαστε, μια χαρά. Λοιπόν, εκεί που σα άκουγα και συγκινήθηκα, γιατί ήταν αυγό πριν μετά τον Φώτη τον Αμπόλα και το Μακεδονία Μαντρέλο μου Καζένη μου, η οποία είναι εξαιρετική. Ακούω αυτόν τον Πάο Καφέ, ρε φίλε. Τι χειρό να τράβησε τόσο να το. Μας έλουσε λίγο από πάνω μέχρι κάτω. Πάω και FM και ιστορίες. Λοιπόν, ράπ μια χάρη, μην απαντήσεις πρώτος, λίγο θέλω τον Κουλιανό να ακούσω. Σχετικά με αυτό που συμβαίνει με τον Αργενάκη. Ναι. Που από τη μία βγάζει copy-paste που λένε εκεί στο Αθήνα. Copy-paste του Σάβα τα διαγγέλματα. Και μας μιλάει για δανεικούς σχετικά και μετά βλέπουμε ότι έχω και μια διευκόλυνση στους οπαδούς του Παναθηναϊκού να ανεβούν πάνω στην Τούμπα. Τι έχουμε κύριε Κουλιανά. Ναι, τα είπα και νωρίτερα. Τι εκεί τώρα. Σχολίασα νωρίτερα. Ο Αβγιανάκης μου θυμίζει τον Γλάρο πίσω από το ferry boat που τον ακολουθεί μέχρι το τέλος. Όπου ferry boat βάλει Ολυμπιακό και ο Αβγιανάκης είναι ο Γλάρος. Payroll, payroll, άντε payroll, άντε μπράβο. Τουλάχιστον όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, ξέρουμε ποιοι είναι και ξέρουμε ότι είναι αυτοί απέναντί μας. Είναι πολύ πιο αρσενικοί Ολυμπιακοί από τους Παναθηναϊκούς που είναι ύπουλοι. Ναι. Χρησιμοποιούσαν. Αλλά, μέσα. Αλλά να μην μας μπερδεύουν και μην μας ζαλίζουν τώρα ότι είναι υφυπουργός αθλητισμού. Είναι υφυπουργός Παύλα Ολυμπιακού Αθλητισμού. Πώς γουστάρω να βλέπω νεοδημοκράτη παοξή στον δρόμο. Ναι, πεθαίνω, τρελαίνω. Εγώ πώς γουστάρω να πάρω το πρωτάθλημα του Αβγενάκη της Δώρας έτσι για να το πανηγυρίσω. Αυτό αν το κάνεις θα είναι μεγάλη μαγκιά. Αλλά βλέπω να κλαις το καλοκαίρι. Α δούμε. Να δώσω και ένα όνομα και να φύγω. Ρίξω, ναι. Λάουρα. Λάουρα. Λάουρα, φίλε. Λάουρα είναι βγαλμένο από ταινία Ντατσόνα, α πούμε, εντελώς. Λάουρα. Λάουρα.
Η Λάουρα. Με προδιαθέτει. Στην Τζάδικο μου θυμίζει εμένα. Δεκαετία 80. Ναι. Φιλιά, τα, που λένε μου, να σε καλά. Δεκαετία 80 δουλεύει σε Τσιμισκή πολίτρια. Η Λάουρα. Ο μπαμπάς της αρκετά λεφτά. Λάντσια Φούλβια κουπέ. Λάντσια Μπέτα κουπέ. Ναι, ναι, ναι. Εκείνα τα ωραία τα αυτοκίνητα. Τα δυνατά, τα γλίγορα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αρχοντογκόμενα. Και αρχοντο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Αρχοντογούνε, τι λέμε εμεί. Στην απογευματινή ζώνη αυτέ είναι αρχοντογούνε. Λάουρα. Προδιαθέτει στριπτιτζάδικο. Όχι, όχι, όχι. Λάουρα. Λάουρα τη δεκαετία του 80, όχι. Τώρα μπορεί να είναι και το στριψιτάδικο. Ναι. Πάμε να πάρουμε κανένα δυο ακόμα, να προλάβουμε. Καλημέρα. Ναι, έλα φιλέ. Φτάνει βρε εκεί πέρα, βρε Σταύρα, βρε Κοκοβιέ, φτάνει να μιλά συνέχεια με τα ζούντα και με τα τέτοια. Φτάνει. Να, άλλο πει, μπορείς να ξεφωνεί. Να ξεφωνεί. Εντάξει, να κάνουμε. Τα δεχόμαστε όλα, παιδιά. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Έλα, για να σε ακούσουμε. Καλημέρα. Βγήκες ρε φίλε με γραμμή κακή να πούμε να μας κράξεις και σταματάει. Επόμενος, δεν θα χαλάμε τα αυτιά των ακροατών. Δεν έχει κεραία εκεί πέρα η Vodafone. Βγες να μας ξεφωνήσει λίγο, καλημέρα, ναι. Έλα. Εγώ. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλό σας μήνα, γεια σου Νικολάκη μου. Πού είσαι ρε ψυχούλα εσύ, πού είσαι ρε αγόρι μου. Πού να είμαι, σας ακούω, αλλά εντάξει. Σε άλλη φάση. Σε άλλη φάση. Πάρτε δύο ονόματα. Για ρίξε δύο ονοματάκια. Έτσι. Ναι, για ρίξε. Αντριάννα και Νικολέτα, ρε φίλε. Α, Αντριάννα, ναι, Αντριάννα, φίλε. Προσυπογράφω, Αντριάννα είναι πολύ δυνατό. Η Νίκη είναι σεξουαλική. Η Νικολέτα, όχι. Όχι. Σε βγάζει κάτι από όνομα προβατίνας, ε. Νίκη. Νικολέτα μπορεί η να το ονομάσουν. Νίκη, ναι. Είναι σεξουαλικότατη. Νίκη. Ήρθαμε στην Θεσσαλονίκη για την Νίκη. Νίκη. Ναι. Νικολέτα, όχι. Όχι. Εγώ θα βάφτιζα προβατάκια Νικολέτες. Όχι, όχι. Ρε, πλάκα κάνω. Όχι. Η ναι. Νίκη ναι. Είναι Θεός να σε φυλάει. Και Νικολέτα, γιατί. Όχι. Λέτα. Άλλο το Νικολέτα, ναι, άλλο ναι. Η Νίκη. Μάλιστα, ναι. Εντάξει, τι λέει η κίνηση. Για το μάτσο Σαββάτου. Ναι. Παίξω διπλό από ημίχρονο τον Ιούνιο. Διπλό ημίχρονο, λέει. Ποιο? Τον Πανιόνιο Άρης. Ο Άρης. Ναι, διπλό από μήκο. Ο Κωστής λέει ανατροπή εδώ. Στο τέταρτο θα έχουμε σκοράρει ήδη. Ρε κάτσε να βγάζει να πληρωθεί ο Βέλεθ. Σαν χλαμάρα. Γιατί ρε εσύ, να πληρωθεί ο Βέλεθ, γιατί. Θα πληρωθεί. Να ρωτήσω λίγο ρε παρικαριά. Ναι. Γνωρίζουμε μήπως καθόλου τα χρέη που έχει το καρά το Πορτοκαράς. Το Πορτοκαράς. Το τι χρέη έχει. Δεν τον γνωρίζω για να απαντήσω. Γιατί ουρλιάζαμε και τσιρίζαμε για την... Για την Νόβα που πήγε. Ναι, 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 έχεις δίκιο εδώ πέρα. Όμως είμαστε... Για να το δέσε το λιγάκι όμως, θα κάνουμε ρεπορτάζ. Βέβαια. Ναι. Πάντως ο Γρηγόρης ο Τάσιος που είναι ναι. Φίλος μας και Άξι, πρόεδρος των ξενοδόχων Ελλάδος, όχι μόνο Ελλάδος. Ναι, 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 σωστό. Μόνο ότι ανοίγουν τις δουλειές. Ναι. Τις δουλειές θα το δούμε. Θα το δούμε και επιφυλασσόμαστε να σε απαντήσουμε κιόλας. Εντάξει, να είσαι καλά, αγόρι μου. Σουλτάν. Άρεσε που βγήκε πολύ ο Αντωνιάδης. Ναι, ο Αντωνιάδης μας ένωσε λίγο όλους από πάνω σκάτω, εντάξει. Βέβαια, καλά Σουλτάνα, κάνει, αυτόν τον στυλ του. Δουλειά του, ναι, δουλειά του. Σουλτάνα. Αυτή είναι η δουλειά του, φυσικά, ρε. Τι να βγει, φύγε, κλείνουμε. Φύγε, κλείνουμε. Καλημέρα, καλό δρόμο, να έχει καλή δουλειά. Κάνε διπλό ή μισό λάχνο τελικό, ρε. Σουλτάνα. Τι σουλτάνα, ρε φίλε. Σουλτάν με ρεμέτ, μένα για ξύλο με προδιαθέτει αυτό τώρα. Σουλτάνα θα έχω τρει σίγουρα. Ναι, και θα φας και μάπες. Οπωσδήποτε. Άγρια πράγματα σου βγάζει, άγριες αισθήσεις. Ένα όνομα και από τον κύριο Βαραγιάννη, ως ωραίος εδώ, Bon Viver. Δώσε ένα όνομα, ρε φίλε, που σε προδιαθέτει. ΑΕΚ. ΑΕΚ. Προδιαθέτει ΑΕΚ. Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Του Πόρτο Καράς από την Ολυμπιακή. Κατασκευαστική ναι. Το παιδί. Από την Ολυμπιακή κατασκευή το πήρα εγώ τώρα. Ξέρουμε χρέη, Κωνσταντίνε, γιατί εσύ τα ψάχνεις αυτά. Ήταν καλά οι δουλειές. Πήγαινε καλά οι δουλειές. Δεν ήταν, δεν είχε πολλά χρέη δηλαδή. Okay. Όχι, αλλά θα ωραίο το ψάξουμε. Ωραίο συγκρότημα είναι. Τέλειο. Καταπληκτικό, όχι ωραίο. Είναι φιλέτο. Αλλά και το, η αγορά που φτάνει τα 500 εκατομμύρια είναι επίσης πάρα πολλά. Ο Τάσιος έδωσε ρεπορτάζ. Ναι, έδωσε ρεπορτάζ. Θα μάθουμε και πόσο μπορεί να είναι αν υπάρχουν.